έλα, 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 για πάμε, για πάμε. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε, κατ' όσα καλό καταπληκτικό ψυχοροχτήτη είναι ο Καψούρινε. Μουσάδες, μουσίτες, μουσάκια, αθλητήρι και αθλητήριες καθόδε, πάμε και σήμερα για... Ελάτε, 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 γιατί έχουμε και σήμερα ετοιμάσει ωραία πράγματα. Ελάτε, γιατί θα κάνουμε και σήμερα, θα κάνουμε και σήμερα ράδιο ψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό. Λέμε, πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα, να κάνουμε κλειστή την μεσταναχώρια, να περάσουμε τα πόδια κάτω από την μπάλα και την μπάλα κάτω τα πόδια της μελαγχολίας. Ελάτε, γιατί έχουμε εξελίξει χθες το βράδυ, πολύ σημαντικές, θα τις συζητήσουμε όλες. Έχετε καλή ψυχολογία? Πώς είστε? Ε, όλα εντάξει? Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Και σήμερα είμαστε αντάμα, είμαστε παρέα. 21 χρόνια μαζί! Ωρε φίλε! Αναστασία, αυτό δεν κάνει λίγο σαν δίσκος? Ε, κάνει σαν δίσκος. Ελάτε πουλάκια μου, ελάτε. Γιατί και σήμερα έχουμε να πούμε πολύ σημαντικά πράγματα. Κατά τη διάρκεια της νυχτός, αυτά είναι με τα μεσονύχτια, είχαμε πρόταση της Sporting Λισαβόνας για τον προπονητή μας, τον Αμπέλ. Τελικά ρε παιδιά, αυτός που έχουμε μάλλον πρέπει να είναι καλός, ε. Αυτό είναι δηλαδή το συμπέρασμα μετά από, από το χθεσινό νέο που έσκασε με τα μεσονύκτια. Είναι ότι μάλλον πρέπει να είναι καλός για να δίνουν τόσα εκατομμύρια οι Πορτογάλοι και όχι τίποτα λιμά. Όχι τίποτα... τυχαίοι, η Sporting Λισαβόνας. Και επειδή κάποιοι έσπευσαν να πούνε μήπως είναι fake news, μήπως δεν ισχύει, για να το γράφει το SDNA, όχι απλά ισχύει, είναι 100% η είδηση, 100% είναι η είδηση πραγματική. Διαβάζω λοιπόν, τα λιοντάρια που βρίσκονται σε αναζήτηση τεχνικού, τα λιοντάρια της Sporting Λισαβόνας, μετά την απόλυση του Ολλανδού Μαρσέλ Κάιζα, και το αποτυχίο. Κάιζερ δεν είναι μπύρα? Δηλαδή αυτός ο προπονητής δεν είναι έμπειρος κατευθείαν, ας πούμε? Δεν του κάνουν αλκοτέστ? Δεν δίνει ούρα μετά από κάθε συνέντευξη τύπου για να σε λένε Κάιζερ? Ε, κύριε Κάιζερ, τι άποψη έχετε? Η μισή μου και η πέρα μου είναι καλυμμένα και θα ήθελα να δώσω το... θα ήθελα να δώσω το λόγο σου στο βοηθό μας, τον κύριο Χάνεκεν. Έχει, εγώ πιστεύω ότι είμαι πολύ σημαντική η πρόταση που έχει. Αυτή είναι η ομάδα. Μυθιστικό το παιχνίδι της. Άκου Κάιζερ. Και θέλουμε λίγο να φιξάρουμε τον τρόπο παιχνιδιού και τέτοια. Προχωρώ και λέω. Προχωρώ και συνεχίζω και διαβάζω. Μετά το αποτυχημένο πείραμα με τον Λιονέλ Πόντες από πολύ νωρίς, είχαν πρώτο στη λίστα τους τον Αμπέλ Φερέιρα. Αυτός είναι τούτος εδώ, είναι ο δικός μας, έτσι. Γιατί θεωρείται ένας από τους κορυφαίους και ανερχόμενους Πορτογάλους τεχνικούς. Αλλά γιατί είναι και συναισθηματικά συνδεδεμένος με το σύλλογο, τη φανέλα του οποίου φόρεσε για 5 χρόνια, ενώ για άλλα 3 πέρασε από τις ακαδημίες του. Οι Πορτογάλοι ήταν διατεθειμένοι να καταβάλουν ένα σημαντικό ποσό στον ΠΑΟΚ. Η ρήτρα του Αμπέλ είναι 7 εκατομμύρια. Ρε τι γίνεται. Δεν λέει ότι θα έδιναν 7, αλλά ξέρω εγώ καμιά ταλιρούμπα μπορεί να την έδιναν. Ή μπορεί να τη δώσουν, ή μπορεί να θέλουν να τη δώσουν, ή να αυξήσουν το ποσό που θα δώσουν. Συνεχίζω λοιπόν και λέω. Ωστόσο, οι νταμπλούχοι Ελλάδας με απόφαση του Ιβάν Σαββίδη ξέκοψαν αυτόματα πως στη συγκεκριμένη στιγμή δεν ενδιαφέρονται να συζητήσουν την πρόταση. Όχι μόνο γιατί δεν υπάρχει ένα plan B για την επόμενη ημέρα, αλλά γιατί πιστεύουν, εμπιστεύονται και στηρίζουν τον Πορτογάλο τεχνικό για τον οποίο έκαναν μια σημαντική επένδυση το καλοκαίρι που μας πέρασε. Ωστόσο, οι πληροφορίες του SDNA στην Πορτογαλία αναφέρουν ότι η Sporting δεν έχει πει ακόμα την τελευταία της λέξη και ετοιμάζει ακόμα μεγαλύτερη πρόταση, αφού ο Αμπέλ Φερέιρα είναι ο διακαήθ πόθος της νέας της διοίκησης, αφού θεωρείται ο καταλληλότερος για το πόστο μετά από μια σειρά αποτυχημένων επιλογών τα τελευταία χρόνια. Τι έγινε ρε παιδιά? Ε, ξαναλέω, μάλλον τούτος εδώ πρέπει να είναι καλός που έχουμε. Δηλαδή η πρώτη αντίδραση δική μας αυτή ήταν. Γιατί ακόμα
Δεν έχουμε δει πραγματάκια εμείς. Ακόμα είμαστε σε μια φάση. Μπορεί, δεν μπορεί, θα περάσει τη φιλοσοφία του, δεν θα περάσει. Είναι όλα αυτά που λέμε και συζητάμε όλο αυτό το διάστημα. Το ότι έρχεται όμως μία από τις τρεις μεγάλες, είναι το Big Three της Πορτογαλίας, να δώσει μπραφ. Ξέρω, 7 είναι η ρήτρα, δεν θα δίνουν αυτοί κανένα τάλιρο, κανένα τεσάρι, ξέρω εγώ, ανέβα μάνα μου, δεν βγαίνω και τέτοια. Σημαίνει από μόνο του κάποια πράγματα για τον προπονητή. Που ξαναλέω, δεν ξέρω αν θα μείνει, δεν ξέρω αν θα πετύχει, δεν ξέρω τίποτα από όλα αυτά. Ξέρω όμως ότι αποδεικνύεται με το χθεσινό βραδινό περίτρανα ότι έχουμε ένα σπουδαίο προπονητή, ένα όνομα στον πάγκο μας. Το αν θα πιάσει, το ξαναλέω, είναι μια άλλη ιστορία. Και αν εδώ ακόμα δεν έχουμε δει πράγματα και περιμένουμε να δούμε από αυτόν, αλλού τον όχι απλά τον εκτιμούν, αλλά πεθαίνουν για πάρτι του, λιγώνονται, τον βλέπουν και τους τρέχουν τα ματάκια δάκρυα. Έτσι λέω εγώ. Είχαμε και χθες ωραίες ανταλλαγές με διάφορα ωραία πραγματάκια, με τις ανακοινώσεις. Σας είχα πει, δεν υπάρχει περίπτωση ο ντόκτορ, ο Δούκας, να αφήσει να πέσει κάτω τίποτα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Γι' αυτό και βλέπετε ότι βγάζουν γλωσσίτσα αυτοί, λένε διάφορα, παπ! Πάρε την απάντησή σου. Γελάω εχθές βέβαια με την ορολογία που επέλεξαν. Εμφανίστηκε πάλι ο Καραπαπάς και είπε. Έμοιασε βέβαια με μια γενικότερη φιλολογία που ακούμε τον τελευταίο καιρό και επιχειρηματολογία του, να μην πω τώρα του, πιανού. Καταλαβαίνετε. Ναι, αυτό που σκεφτήκατε, ναι, του παραλόγου εννοούσα, αλλά μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεστε. Και εμφανίστηκε χθες και λέει, να ναι. Δηλαδή, επειδή ας πούμε δεν είναι ψηλή, ούτε ο μπαμπάς ούτε ο γιος, χρησιμοποίησε αυτό. Σόπα! Μιλάμε για φανταστικό. Δηλαδή, επίπεδο όχι πρώτη δημοτικού, όχι προνήπια. Και αφού θέλεις έτσι, θα παίξουμε κι εμείς έτσι. Χοντρέ, του λέει ο άλλος. Αλλά έχω να πω μία μικρή ιστορία για το κοντός. Που καλό θα είναι να την ακούσουν, γιατί ξέρουμε ότι μας ακούνε εκεί πέρα κάτω. Κάποτε λοιπόν, κάποτε που μεσορανούσε ο Ωνάσης ήταν όχι απλά κοντός, πολύ κοντός. Κάποτε λοιπόν ήταν στη μαρίνα που είχε τέλος πάντων το δικό του το σκάφος, του πήγαν μία μοντέλα για να τη γνωρίσει, ήθελε πάρα πολύ το φωτομοντέλο, κούκλα αυτή βέβαια, να γνωρίσει τον Ωνάση. Την έχω πει και παλιότερα την ιστορία, αλλά θέλω να την επαναλάβω τώρα για συγκεκριμένους λόγους. Αρκετό θράσος η μοντέλα, αρκετό θράσος, πάει λοιπόν με ύφος μπροστά στον Ωνάση, ο οποίος ο Ωνάσης κοντός όπως είπα, και λέει, α, γεια σας κύριε Ωνάση, δεν σας περίμενα τόσο κοντό. Δεν ψαρώνει ο δικός μας. Δεν μου λες, λέει, κοπελιά, κοντός, Ναι, σας περίμενα, λέει, πιο ψηλό. Πήγε δηλαδή να του σπάσει το τζαμπουκά η μοντέλα του Ωνάση, η μοντέλα η οποία πήγε για συγκεκριμένους λόγους, όπως το καταλαβαίνετε, δεν πήγαν για να παίξουν τσανταλίνα, μανταλίνα και στον κόλο μια σωλήνα, πόσα είναι αυτά, κρατάτε από όλο το παιχνίδι μόνο μία λέξη και δεν εννοώ το αυτά. Γυρίζει ο Ωνάσης και της λέει, το βλέπεις εκείνο, λέει, το ιστιοφόρο, το βλέπεις, λέει, το βλέπω. Δεν λέει, το βλέπεις, λέει, τι μικρό σκαρί που έχει, τι μικρό σκάφος που είναι. Λέει, το βλέπω. Βλέπεις τι μεγάλο κατάρτι έχει. Ξέρω κατάπιε η μοντέλα και κατάλαβε, αυτά θέλουμε να πούμε μόνο, ότι ο δικός μας κοντός έχει μεγάλο κατάρτι. Και συνοδεύεται και από ποντιακά καμπανέλια. Θέλουμε να το ξέρετε, θέλουμε να το έχετε υπόψη σας. Γι' αυτό λοιπόν συνεχίστε. Απλά η εποχή που βγάζετε ανακοινώσεις, πιάνατε στο στόμα σας τον ΠΑΟΚ, το Σαββίδι, τους οπαδούς, την οικογένεια, τον οργανισμό όλων και όλα πέφταν κάτω και καθόμασταν παθητικά, παρήλθε προπολού. Έχει πεθάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Θέλουμε να σας πούμε.
από τη στιγμή που ανέλαβε ο Λευτέρης Δούκας. Τον οποίο, όπως είπα, έχω να τον δω πάρα πολλά χρόνια, δεν με απασχολεί αυτό. Βλέπουμε ότι πραγματικά υπάρχει αντίδραση. Από εκεί και πέρα, θυμάστε που σας είπα εχθές για το τραγούδι του που έβαλε ο Μουτσινά στην πρεμιέρα και ότι πώς γίνεται αυτό το τραγούδι που τα βάζουμε στην εκπομπή να τα ακούμε, ας πούμε, την ίδια εβδομάδα στο Μουτσινά. Καλά κάνει ο άνθρωπος. Απλά χθες το ομολόγησε και λέει, παιδιά, το συγκεκριμένο τραγούδι, λέει, τη Ζευγαρά το άκουσα τώρα που είχα πάει στη Θεσσαλονίκη. Έλα ρε αρρώστια! Έλα ρε αρρώστια, να τα λέμε όλα έτσι. Δηλαδή, όχι ότι ανακαλύψαμε την Πενικυλίνη, αλλά ρε παιδί μου, οκ. Okay. Δηλαδή, νιώθεις ότι ξέρεις, τα κομμάτια τώρα να παίζουν, να το ακούς κάθε φορά. Το έχεις προσέξει, Αναστασία, αυτό το πράγμα. Ότι κάθε φορά αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ωραίο είναι. Ωραίο. Δεν μας χαλάει καθόλου. Δεν μας χαλάει καθόλου. Μπροστά μας η ΑΕΧ. Προσέξτε, γιατί είναι σήμερα Τετάρτη και ασχολούμαστε με τον Καραπαπά, με το συμπολίτη και το μάτς Κυριακής, με τις ανακοινώσεις, με την πρόταση της Sporting Λισαβόνας για τον Αμπέλ Φερέιρα. Τετάρτη και δεν έχουμε ασχοληθεί στο ελάχιστο με αυτήν την οποία ματσακονιάσαμε τρεις φορές στους τελικούς, την οποία κάναμε χαρτοκοπτική μανίνα Σούπερ Κατερίνα και περιμένει πώς και πώς περιμένει για να πάρει πίσω το αίμα της. Περιμένει πώς και πώς για να εκδικηθεί, με το μυαλό της δηλαδή, γιατί εδώ, ας πούμε, υπάρχει, αδικήθηκε και τέτοια πράγματα. Η χάρτινη. Δεν ξέρουμε τι αλλαγές θα κάνει ο προπονητής. Δεν γνωρίζουμε αν θα ανακατέψει την τράπουλα. Δεν ξέρουμε αν θα τον ξεσηκώσει αυτή η πρόταση. Δεν ξέρουμε. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι χθες το βράδυ έσκασε αυτή η είδηση και συνοδεύεται από την άρνηση. Έτσι κάνουν οι μεγάλες ομάδες σε πρώτη φάση. Δεν ξέρω τι θα γίνει σε δεύτερη. Αλλά σε πρώτη λέει, μεγάλε, κάτσε λίγο. Έρχεσαι να μου πάρεις τον προπονητή, έτσι. Σε πρώτη φάση λοιπόν ξέρουμε ότι είναι ένα όχι από το Σαββίδη και είναι η πιο τρανταχτή απόδειξη ότι στηρίζει τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Είναι και μήνυμα σε αυτούς που μπορεί να τον αμφισβητούν, στους παίκτες που ίσως κάποιοι να μην έχουν το δέσιμο που είχαν με τον προηγούμενο. Όταν έρχεται μια τέτοια πρόταση και λες αυτός είναι, παιδιά. Θυμάστε κάποτε τι είχε πει ο Ζαγοράκης? Αυτός είναι, λέει. Και μάλιστα ήρθε σε κόντρα με τον κόσμο. Όποιος δεν θέλει να μην έρθει, να πάει σπίτι του. Αυτός είναι, είχε πει για τον Καφέ Δερμάτινο, για τον Φερνάντο Σάντος. Τώρα λοιπόν, δεν ξέρουμε βέβαια ποια θα είναι η συμπεριφορά και η αντίδραση του Αμπέλ Φερέιρα, ο οποίος μπορεί να έρθει και να πει, «Μίστερ, κύριε Ιβάν, ξέρεις, αυτό είναι κάτι που ονειρευόμουν μια ζωή, ξέρω, δεν έχω παράπονα από εσάς, αλλά να, η νοσταλγία για την πατρίδα μου, η οικογένειά μου, δεν ξέρω τι, και εκεί έχω συναισθηματικό δέσιμο και τέτοια». Είναι και αυτά δηλαδή. Ναι, μεν λέμε εμείς ότι δεν τον δίνουμε, αλλά αν έρθει ο άλλος και κλαφτεί, αν έρθει ο άλλος και πει, ξέρεις, εγώ εντάξει, δεν έχω κανένα παράπονο μένα, αλλά ρε παιδιά, αυτό δεν έχετε κάθε μέρα. Και αν κάνω 2-3 στραβά αποτελέσματα και έχω χάσει την ευκαιρία, λέμε τώρα. Χτυπάμε ξύλο. Τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση, ας πούμε? Υπάρχει και αυτό. Υπάρχει και η δική του η πλευρά που περιμένουμε να δούμε. Μήπως το μυαλό του είναι εκεί, μήπως δεν είναι απόλυτα προσιλωμένος εδώ, μήπως... Όλα αυτά τα βάζουμε στην κουβέντα, ρε παιδί μου, τα συνυπολογίζουμε. Λέμε τώρα, μπορεί. Υπάρχει μια τέτοια περίπτωση. Καλημέρα στα σκυλιά. Γεια σου, Λευτέρη. Γεια σου, Λευτέρη. Όχι, δεν γίνεται. Δεν είναι έτσι. Άιντε, μας κάνουν πρόταση. Γεια σας, όποιος να είναι. 3 εκατομμύρια ευρώ, λέει, ήταν η πρόταση. Εντάξει, έτσι λέγεται τώρα. Δεν ξέρω. Θα τα δούμε όλα αυτά. Θα τα συζητήσουμε. Εδώ είμαστε, ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Μην ξεχνάτε, στον τοίχο μας υπάρχει ο αριθμός λογαριασμού για το κοριτσάκι
για το 10χρονο κοριτσάκι, θέλω να σας πω και καμαρώνω γι' αυτό ότι τα παιδιά στο Ανόβερο και με τη μητέρα μίλησαν και με άνθρωπο που έχει εγχειριστεί από τον ίδιο γιατρό και πολλά πράγματα κατόρθωσαν, τα οποία όμως ακόμα δεν μπορούμε να τα πούμε γιατί θέλουμε πρώτα να γίνουν. Απλά για μία ακόμα φορά, όχι απλά καμαρώνω, όχι απλά με συγκινούν, όχι είμαι περήφανος για τους ακροατές, για τα ζουμουσάκια, για τους φίλους μας, για την κινητοποίηση, για τα παιδιά στο Ανόβερο, για τον πρόεδρο Χρήστο Τσίκο και τους υπόλοιπους εκεί στην κοινωνία, μέσα σε μια γερμανική πόλη, μια ελληνική κοινότητα, μια ομάδα ανθρώπων, όχι μόνο τα παοξάκια, όλοι που πραγματικά κινητοποιήθηκαν άμεσα και ήρθαν σε επαφή με τον κορυφαίο χειρουργό στον κόσμο. Χειρουργός είναι, κύριε Καραπαπά. Χειρουργός είναι, όχι χειρούργος. Μάθετε, βγάζετε ανακοινώσεις που βγάζετε. Τα σεούργος λίγοντα δηλώνουν μια αρνητικότητα. Είναι ο πανούργος, είναι ο ραδιούργος, είναι ο κακούργος, είναι ο μούργος. Είναι όμως ο μηχανουργός, είναι ο χειρουργός. Να σας μάθουμε έτσι και λίγα ελληνικά, πεις, αυτό είναι το θέμα μας. Αυτό είναι. Δεν είναι αυτό το θέμα μας, απλά να το αναφέρουμε, ρε παιδί μου. Εκτός και αν γλώσσα λανθάνουσα λέει την αλήθεια. Γιατί τόσα χρόνια αυτό μάθατε. Ο διαιτητής να είναι χειρούργος. Να εγχειρίζει τους αντιπάλους, να τους φάζει, για να παίρνετε εσείς έτοιμα να τσεπώνετε τα εκατομμύρια από το τσουλού και οι υπόλοιποι να βυθίζονται μέσα στην εσωστρέφεια, μέσα στην κρίνια. Τη βίωσες 2 χρονάκια και εσύ, Γαβρούλη, διότι είδες πως είναι να μένεις άτιτλος και να τρώγεστε μεταξύ σας. Σας λέω ένα πράγμα. Τρίτη χρονιά αυτή, όχι θα σκοτωθούν μεταξύ τους, όχι θα αρχίσουν τα τέλεια, όχι θα πετάνε κορνέδες ο ένας τον άλλον, όχι αλλιώς ονειρευόμαστε τον Ολυμπιακό μας, όχι σπασμένα καρεκλάκι, όχι καμένο το καρεσκάκι. Το γνωρίζουν πολύ καλά, γι' αυτό έχουν ενταθεί οι επιθέσεις απέναντι στον μοναδικό τους αντίπαλο, μοναδικό υπαρκτό αντίπαλο, και οικονομικά και από λαό και από ομάδα και από τίτλους τα τελευταία χρόνια, που είναι ο Πανθεσσαλονίκος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινού Πολιτών. Ξεκάθαρο, ξεκάθαρο. Άρα είχαμε πει φέτος μένετε μάχη, μένετε πόλεμος. Γι' αυτό λοιπόν σας λέω να περιμένετε πολλά τέτοια. Κι άλλα. Είναι μόνο η αρχή. Είναι μόνο η αρχή. Βλέπετε τι γίνεται. Σε κανάλια, σε φόρα, φίλοι, εχθροί, κοντά, μακριά. Δεν βλέπουμε ανεμόμυλους. Είναι η πραγματικότητα αυτή που σας περιγράφουμε. Δεν είναι κάτι που βγάζουμε από το μυαλό μας. Ξέρετε, εμείς είμαστε ψόφοι για χαβαλέ, για τζέρτζελο, για γέλιο, για τραγούδι. Αλλά δεν γίνεται να κάνουμε τα στραβά μάτια, ρε παιδιά. Είναι πεντακάθαρα μπροστά στα μάτια μας, να θελοτυφλούμε δηλαδή, να μην βλέπουμε τι γίνεται. Οπότε είμαστε προετοιμασμένοι. Ενωμένοι, ναι, κριτικοί, γιατί μέχρι τώρα η ομάδα δεν έχει παίξει ποδόσφαιρο, πέρα από το ένα μάτς με τον Άγιαξ, μάλλον τα 2 μάτς με τον Άγιαξ, το πρώτο μισάωρο στο πρώτο παιχνίδι, το τελευταίο μισάωρο μάλλον στο πρώτο ημίχρονο, δεν έχει παίξει. Εντάξει, το βλέπουμε, το ξέρουμε. Θα ανοίξουμε γραμμούλες σε λίγο, 2310-287-888, να μιλήσουμε αντάμα, να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας στα παιδιά στο εξωτερικό και σε όλους εσάς που είστε δίπλα και ακούτε. Ξαναλέω, μπήκε ο αριθμός λογαριασμού για το κοριτσάκι, όπως είπαμε και χθες. Θα έχουμε να σας πούμε πολύ σημαντικότερα νέα, πολύ σύντομα. Μακάρι να πάνε όλα καλά για τη 10χρονη Αθηνούλα από την Περαία Θεσσαλονίκης, που διαγνώστηκε με όγκο στον εγκέφαλο. Δεν θέλουμε να σκαλάμε το κέφι, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τα στραβά μάτια. Ακούσαμε χθες τη φίλη της οικογένειας που βγήκε. Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση και αυτό θα το παλέψουμε. Και αυτό. Σήμερα με απόφαση του Ιβάν θα τελειώσει το θέμα για τον Πορτογάλο τεχνικό μέσω Skype, γιατί δεν είναι εδώ ο Ιβάν.
σε πρώτη φάση είναι ένα μεγαλοπρεπέστατο όχι και έτσι κάνουν οι μεγάλοι σύλλογοι. Το τι θα γίνει μετά δεν το ξέρει κανένας, αλλά δεν υπάρχει πιο τρανή απόδειξη ότι τον στηρίζει, τον πιστεύει, ότι τον θέλουν, τον εμπιστεύονται στην ομάδα και πάνω είναι όλες οι ελπίδες για να χτίσει τον ΠΑΟΚ του αύριο. Για να συνεχίσει η ομάδα να παίρνει τίτλους. Ξαναλέω, το τι θα γίνει δεν το γνωρίζουμε. Δεν το γνωρίζει κανένας. Και δεν μιλάω από την πλευρά του Ιβάν ότι ξαφνικά θα πει δώστον, ενώ εχθές έλεγε όχι. Τι θα πει ο ίδιος ο προπονητής. Αν πάει και πει ξέρεις, αυτά κλαίω τα βράδια, δεν μπορώ, η πατρίδα μου, η χώρα μου είναι πολύ τιμητικό, εδώ φαίνεται ότι ξέρω εγώ δεν κολλάω ή δεν μπορώ να προσαρμοστώ, το μυαλό μου είναι εκεί, ξέρετε δεν θα μπορώ να είμαι αυτός που πρέπει άμα αρνηθώ αυτή την πρώτη. Δεν το ξέρουμε αυτό και τι θα υποθεί. Αλλά από την πλευρά του Ιβάν υπάρχει μια τρανή απόδειξη στήρησης. Παρότι μέχρι τώρα δεν έχουμε δει αυτά που θέλουμε. Ξέρε παιδιά τι να πούμε δηλαδή, ότι έχουμε δει, ότι έχουμε παίξει. Ναι η ομάδα είναι πρώτη, ναι η ομάδα είναι αίτητη, ναι καμία αντίρρηση. Όμως τα βλέπουμε τα προβλήματα και πρέπει να τα διορθώσουμε. Πολύ σύντομα. Θα πάμε σε διάλειμμα, θα επιστρέψουμε, να ανοίξουμε γραμμούλες στο 2310-287-888 και να τα συζητήσουμε on air. Εδώ είμαστε. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με! Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Έλα! Έλα, δώστε σε τα νοφανώματα! Δώσε, αρπαστό, δώστε! Έλα, εδώ είμαστε! Πάμε στις γραμμές, 5 περιμένουν! Καλημέρα σας, 2310-287-888! Πάμε να δούμε τον πρώτο που κάνει σήμερα σεφτέ, ο Ζάζα Ξεφτέ, Λιόν, Μομπελιέ και ένα φεγγάρι έπαιξε λίγο και στην Τετιέν. Γεια σας! Ναι. Καλημέρα σας, Μουσάκη. Καλό στο Θουβού που έχει κάνει και τρίπλα τρομερή και έχει παρακάμψει άλλους 4 που περιμένουν. Και Αζαξιό. Και Αζαξιό, δανεικός ήσαν. Ακριβώς, δανεικός. Η Αζαξιό δεν είναι 100% απορριπαντικό, φίλε. Ναι, για το τζάμι. Με διπλό αμμονιαζόλ. Για τζάμι, ναι, για τζάμι. Ναι. Βέβαια, θα το δεχτώ. Τώρα στα δύο Αζαξιό, δώρο το ένα. Για τον κύριο ένα, για τον κύριο Καράπαπα, όχι Καράπαπα, Καράπαπα. Όμοιος ομοίως, δεν θα πω τίποτα άλλο. Εντάξει, τραγικό. Εντάξει. Για τον προπονητή μας θα πω ότι πρέπει να προσθέσουμε ότι δεν είναι κάποια αράβικη ομάδα. Όχι βέβαια. Γιατί είναι αυτό προσδίδει κύρος, έτσι. Όχι μόνο αυτό, αλλά και ότι δεν είναι εκ του πονηρού κάποιοι που θέλουν να αποδομήσουν ακριβώς ή κτλ. Είναι γιατί μια πρόταση. Ναι. Σοβαρή. Εγώ θέλω να σταθώ σε κάτι άλλο, Ρικώστα. Σκέφτομαι εδώ και μέρες. Ναι. Από την περασμένη εβδομάδα βασικά που έγινε η δήλωση και πραγματικά θέλω να το σπάσω σε κομμάτια και να το απλοποιήσω όσο γίνεται για να φτάσουμε στο πιο απλούστερο νόημα, γιατί πρέπει να προσδώσουμε εντόμως όλο αυτό το την προσοχή που χρειάζεται, ναι, που απαιτείται. Για τη δήλωση του κυρίου Μαρινάκη, ναι, για τον πρωτάθλημα των Πρεσπών. Ναι. Ας αφήσουμε το τι λέω εγώ, εσύ, ο φίλος μου, ο συμπολίτης, ο Ηρακλειδέας, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο Άξης, δεν ξέρω εγώ τι, που είναι ένας ανώνυμος πίσω από ένα site, πίσω από ένα τηλέφωνο, πίσω από... Φυσικά, τίποτα. Όταν λέγεται έτσι, από επίσημα δεν χείλη, μιλάμε, δεν είπε, είναι τεράστια η προσβολή, λοιπόν, είναι μεγάλη ανοησία. Μισό λεπτό. Ναι. Να το σπάσουμε λίγο τι είπε. Αυτό θέλω. Είπε για το πρωτάθλημα των Πρεσπών. Όταν το λένε αυτό κάποιοι έτσι δεξιά και αριστερά, θα μου λοχτά, τι υπονοούν, τι εννοούν. Τι λένε δηλαδή στην ουσία. Ότι δηλαδή χαρίστηκε το πρωτάθλημα σε εμάς με αντάλλαγμα. Με αντάλλαγμα. Ναι. Τι, ότι πουλήσαμε ας πούμε τη Μακεδονία. Ότι κάναμε τα στραβά μάτια σε μια συμφωνία ζημιογόνα για την χώρα. Είναι γελίο μόνο που το συζητάμε, ναι, και το, ναι, κάνουμε πενταράκια. Για να κάνεις μια συμφωνία που δεν είναι κερδοφόρα, που είναι ζημιογόνα, θεωρείται προδοσία, έτσι δεν είναι. Φυσικά. Δηλαδή στην ουσία ο κύριος Μαρινάκης βγήκε και είπε ότι νομίζω κάνουμε λάθος ομάδα... πάμε Γιώργο μου να σκεφτούμε με επιχείρημα. Ο λόγος μόνο που υπόθηκε είναι για να μας τσιτώσει, για να απαξιώσει. Ναι, δεν κατάλαβα. Αλλά μην μπαίνουμε τώρα. Δεν καλά κάνει, οκ. Okay. Ούτε καν. Οι οποίοι είναι στα πέριξ εκεί των Αθηνών, εισαγγελείς, υπουργοί,
διάφοροι άνθρωποι με κύρος ναι, ναι. σε θέση ανακριτές, και αξιοπρέπεια. Αν δεν αποδημήσουν εις τόπο χλωερό ή εις τόπο μακρινό ή σε άλλη ήπειρο. Ναι, ναι. Ναι. Με αξιοπρέπεια δεν υπάρχουν. Αυτή είναι η ερώτηση που θέλω να κάνω, γιατί ως πολίτης πραγματικά έχω θυχτεί, έχω εξοργιστεί. Άστο, μην μπαίνεις καν στη διαδικασία. Μην τσιμπάς. Φυσικά, εννοείται ότι είναι εξοργιστικό, εννοείται μένει μια τεράστια παπαριά. Έτσι, αλλά ο μόνος σκοπός που γίνεται, ο μόνος σκοπός που γίνεται είναι να απαξιωθεί. Που με την ίδια κυβέρνηση αυτή πήραν πολλά πρωταθλήματα, η ίδια κυβέρνηση μου έκλεψε ένα πρωτάθλημα πεντακάθαρα την προηγούμενη χρονιά. Άστο, μην μπούμε καν. Θυμίσω και κάτι άλλο, ότι με ΣΥΡΙΖΑ ο Ολυμπιακός πήρε 2 πρωταθλήματα, κύριε. Φυσικά. Φυσικά. Για να ξέρουμε τι λέμε. Και ένα τελευταίο προς άπασες, προς όλους. Άπασες. Ναι. Α, ναι. Ναι. Ότι η ομάδα του ΠΑΟΚ τα τελευταία 3 χρόνια έχει πάρει τα 3 τελευταία κύπελα, κυρίες και κύριοι. Δεν έχει ήττα, τουλάχιστον όχι σε φάση νοκάουτ κτλ. Στο πρωτάθλημα έχει ένα πρωτάθλημα αίτητο και όχι με 17-37 ισοπαλίες και μια νίκη. Σωστός. Έτσι. Απλά το υπενθυμίζουμε σε φίλους. Ένα αίτητο σερί 39 αγώνων. Δεν ξέρω στην Ευρώπη πόσο ομάδες μείναν αίτητες. Δεν ξέρω να το ψάξω. Νομίζω, έχει μείνει καμία. Μόνο εμείς νομίζω. Δεν ξέρω, ναι, να το δούμε αυτό. Μόνο εμείς. Και άμα θυμούνται πότε χάσαμε τελευταία φορά, ας ανάψουν μια λαμπάδα. Φιλιά! Γεια σου, Δουβού! Ζουμού σου, αδερφέ μου. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Είναι ο δεύτερος στην τάξη. Καλό στο παιδί! Καλό στο μέλλον. Λοιπόν, εχθές το μεσημέρι. Καλό στο Λαγκαδά. Με άκουσα και σε άκουσα και χθες το μεσημέρι. Επανάληψη, επειδή είχε απεργία χθες, στάση εργασίας. Διαπίστωσα ότι αυτά που λέγονται και από μένα εύκολα μπορούν να εκλειφθούν από τους φίλους με εντελώς διαφορετική ερμηνεία. Εγώ ξέρω ένα πράγμα, Μένιο. Ότι θα το ξεχάσω. Στην επανάληψη είμαι πολύ καλύτερος, φίλε. Πάρα, δηλαδή απέχω παρακαμία, λοιπόν, γιατί είμαι πολύ καλύτερος. Και πληροφορώ ότι ακούγοντάς με είμαι πολύ χειρότερος. Γενικά, απεχθάνομαι να ακούω την εκπομπή. Δεν θέλω εγώ, δηλαδή τη φωνή μου, όχι εσάς, τη φωνή μου. Δεν μπορώ να ακούω τη φωνή μου, ρε παιδί μου. Δεν μπορώ, έτσι είναι η φωνή μου. Λοιπόν, το φίλο το Στελάρα που είναι αρχιπαοκάρα, εγώ είμαι κατά το ίμιση μπροστά του ΠΑΟΞΙΣ, δεν ήθελα με τίποτα, και αυτά που λέω δεν θέλω να στεναχωρέσω κανέναν. Απλώς ό,τι λέμε όλοι με αγάπη είναι να προλάβουμε να μην φτάνει στην ομάδα κάτι αρνητικό. Εντάξει. Ναι, φυσικά. Δηλαδή, και χθες που το άκουσα πράγματι, και είχε δίκιο ο φίλος ο Στέλιος που βγήκε μετά από μένα και τον άκουσα λίγο ενοχλημένο, αλλά όπως είπα χειροκροτώ και σέβομαι απόλυτα τις 30 τόσες χιλιάδες, μην ήρθουμε πάλι τώρα στη σύγκρουση, που ήταν μέσα σε γήπεδο. Μάγκες, ήσασταν υπέροχοι. Είπαμε, ανοίγουμε γραμμές, ακούγονται απόψεις, θα διαφωνήσουμε κιόλας, Μένιο. Ναι, θα υπάρξουν και αντεγκλήσεις. Καλοπροαίρετα, όπως το λέμε όλοι. Όπως σε μια παρέα, σκέψου ότι είμαστε σε ένα τραπέζι στρόγγυλο. Τρώμε τα κοψίδια μας ή πίνουμε τον καφέ μας και στην οικογένεια μέσα δεν θα υπάρξουν διαφωνίες. Το ίδιο και στην παρέα μας και στο Zoom σου. Λοιπόν, η ομάδα πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Έχει παίξει φοβερά μισά ώρα ή 20 λεπτά ο καθένας ό,τι θέλει ας πάρει. Αποκορύφωμα ήταν το παιχνίδι με τον Άγιαξ όπως όλοι είδαμε. Και από εκεί και ύστερα τι τους πήγε, δηλαδή ξαφνικά ξενερώσαν που δεν θα έπρεπε να συμβεί με τίποτα. Αλλά όλο αυτό το δυναμικό της ομάδος είναι σε θέση να φέρει φοβερά αποτελέσματα. Όσο για το προχθεσινό το παιχνίδι, το είπα ότι εμένα δεν παραξενεύουν αυτά. Όλα είναι και ειδικά όταν παίζουν γειτονικές ομάδες, εντάξει, όταν παίζουν με την άλλη τη συνοικία, έρχονται και θα τα δώσουν όλα και μάλιστα με εκείνο το ντροπιαστικό ύφος τους που πέφτουν συνέχεια κάτω και με εξόργησε. Αφού δεν θίγονται αυτοί, εμείς θα θίγονται. Ναι, φίλε, εγώ όμως δεν μπορούσα να τους βλέπω κατά αυτόν τον τρόπο και στο 32 αποχώρησα. Έγινε, Μένιο! Λοιπόν, σε χαιρετώ! Την Κυριακή θα πάμε πάρα πολύ καλά να είμαστε ήρεμοι. Για την Κυριακή, θα τα πούμε, σε φιλό! Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι! Πάρα πολύ σημαντική παρατήρηση του ακροατού. Πάμε στον επόμενο. Είμαι ότι τον έφαγα. Γιώργο! Τον καθάρισε. Συγγνώμη, κάτι πολύ σημαντικό που θέλω χρόνια να σε ρωτήσω.
Στο πού στεκόμαστε? Είσαι εσύ στη μία όχθη και εγώ στην άλλη, είσαι σε ένα βουνό, εγώ στο λαγκάδι, είμαστε σε ένα οροπέδιο και εγώ περνάω από κάτω τον κάμπο με τα μουλάρια να πούμε φορτωμένα. Όχι. Απέναντι όχθη, και εγώ έτσι το είχα φανταστεί. Ποτάμι μας χωρίζει. Ένα ποτάμι και ου, Γιώργο! Ου, στο φίλο μου, στο φίλο μας γενικά, το Θουβού, Ιβού, Θου, Γιωργάκη και συνονόματο. Ναι. Γιατί σε να χωριέσαι? Εδώ, παλικάρι μου, χρόνια μας φωνάζανε βουλγάρους στα γήπεδά τους. Και ποτέ δεν γίνει και μία ανακοίνωση. Τι ανακοίνωση? Μια διακοπή, ένας βρέθηκε. Βουλγάρους που μας ανεβάζανε, Τούρκους μας κατεβάζανε, πότε και τώρα που βγήκε το θρεφτάρι. Μα τι θρεφτάρι? Ορίστε. Μα τι θρεφτάρι, λέω κιόλας. Ναι. Καθόμαστε και ασχολούμαστε με αυτή. Εδώ οι συμπολίτες μας γυρίζουν και λένε αυτό το σύνθημα. Παχία γαστήρ λεπτών ου τικτινών. Επειδή αναφέρθηκε από τον Λευτέρη στην ανακοίνωση και κάποιοι δεν είναι τόσο της τρίτης δέσμης, τι σημαίνει, καταλαβαίνετε? Παχία γαστήρ, δηλαδή χοντρίκι λάρα, να το πω έτσι ευθέως, λεπτών ου τικτινών. Δεν γεννά λεπτό πνεύμα. Δηλαδή, το λίπος σου έχει φράξει τον εγκέφαλο και δεν ξέρεις τι λες. Αν και συμπαθούμε τους χοντρούς γενικά, γιατί και εμείς δεν είμαστε αδύνατοι, έτσι, τέτοιους χοντρούς όμως πραγματικά έχει καεί λιχνία, όχι, που μιλούν έτσι. Μα ξέρεις, εμείς παλιά τι λέγαμε, από χοντρού την περιμένεις χοντρά θα ακούσεις. Είμαι αντίθετος γενικά. Για λόγους συναδελφικούς. Μήπως έμαθες. Για το συγκεκριμένο όχι, το ξαναλέω. Άλλο αυτός, αυτοί οι δύο ειδικά. Συγγνώμη, μήπως έμαθες ειδικά κάτι κυκλοφόρησε. Ναι, ότι. Ότι μεθεπόμενη Κυριακή, όχι αυτή μας λέει, τη μεθεπόμενη Κυριακή, ναι, πιθανόν λέει ποδοσφαιριστό, σωματείο αμοιβωμένο ποδοσφαιριστό να κινήσει απεργία, να παίχουν από τους αγώνες. Ναι, για τη Β' Εθνική, ας πούμε. Για συμπαράσταση, ναι, αυτό. Και οι διαιτητές. Ναι. Για να αναβληθεί το παιχνίδι της μεθεπόμενης Κυριακής. Ναι. Γιατί μήπως είναι κουρασμένη κάποια ομάδα που θα παίξει ένα οικογενειακό παιχνίδι. Το πρωί με ξυπνάς με φιλιά. Έχει ανέβει. Γλουγλου. Μάλιστα. Γεια σου Γιώργο. Για βάλε με. Τι να σε βάλω? Α, ναι, για κρεατούμπα. Βεβαίως. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα Κωνσταντίνα. Καλό στο φιλάρετο. Κοίταξε, όπως και να έχει, επειδή λέμε ότι ο προπονητής άμα θέλει μπορεί να του ακουμπήσει του ΠΑΟΚ 7 εκατομμύρια και να φύγει χωρίς να ρωτάει κανένα. Άρα υπάρχει ένα ισχυρό χαρτί που για μένα πρέπει να... 7 χαρτιά, όχι ένα. 7 βέβαια. Ναι. Εντάξει, και κοίταξε, είναι το ένα χαρτί ενώ ως προς τη διαπραγμάτευση του. Σωστό, μεταφορικά. Αλλά, ναι, ναι. Το οποίο είναι τι? Μπορώ να μείνω και θέλω να μείνω χωρίς να μου βάλετε οποιοδήποτε περιθώριο αποτελεσμάτων. Ναι. Θα είναι... Καλά, αυτό δεν ισχύει για κανένα προπονητή παγκοσμίως, ότι η παιδιά με ενοχλείται με τα αποτελέσματα, έτσι. Κοίταξε να δεις. Αλλά... όταν κάποιος δεν έχει χάσει, έστω και με αυτόν τον τρόπο που συμβαίνουν, σωστά, όλα αυτά που σωστά, ναι. Και έχουμε φτάσει στο σημείο να λέμε να φύγει, λοιπόν από ένα σημείο και μετά και εμείς είμαστε στην άλλη άκρη, έτσι. Τι ισχύει τώρα, φιλάρετε, συγγνώμη που σε διακόπτω γιατί μου έρχονται, ναι, μηνύματα. Ένα, η πρόταση είναι απολύτως πραγματική. Δεν είναι ούτε fake news, ούτε παπάς, ούτε βγήκε από κάποια site αντιπαοκτσίδικα για να δημιουργούσουν αναμπουμπούλα, φασαρία, γιατί έχουμε δει διάφορα τέτοια. Έχει βγει από το SDNA, έχει βγει από την Πορτογαλία, είναι πραγματική πρόταση. Ένα. Δύο. Η πρώτη απάντηση του ΠΑΟΚ είναι αρνητική. Συγγνώμη που σε διακόψω τώρα, αλλά έρχονται μηνύματα και πρέπει να ξανά. Η πρώτη απάντηση είναι αρνητική και από την οικογένεια Σαββίδη και από τον ΠΑΟΚ σαν οργανισμό. Σήμερα θα καθαρίσει το θέμα ο Ιβάν μέσω Skype. Εγώ ένα πράγμα δεν γνωρίζω και το βάζω και στη συζήτησή μας. Δεν ξέρω ποια θα είναι η στάση του ίδιου του προπονητή. Ναι, που ναι, μεν ναι, μπορεί ο ΠΑΟΚ να πει όχι, ναι, και να πάει ο ίδιος να χτυπήσει την πόρτα και να πει Mr. President, please, I want to leave. Που εκεί και εκεί, άμα θέλει βέβαια τον αφήνει γιατί έχει συμβόλαιο, έτσι. Αλλά άμα έρθει ο άλλος και σου πλέγεται, δεν μπορώ. Μα δεν τον αφήνει. Έρχεται ο άλλος, αφήνει τα χρήματα και φεύγει.
πέρα, επειδή δεν νομίζω ότι θα φτάσει μέχρι εκεί, δηλαδή να είναι 7 το ποσό. Δεν νομίζω. Θα μπορεί να φτάσει όταν συμφωνήσει ναι, ο ίδιος okay. με την Sporting. Δεν είναι, δεν είναι, δεν είναι το θέμα των χρημάτων. Είναι τι θέλει ο ίδιος. Αν ο ναι, ίδιος ακριβώς. δεν θέλει και να φύγει. Ότι θέλω να έρθω σε εσάς. Εγώ πιστεύω και 7 να δώσουν οι άλλοι. Αν, εφόσον λέει όχι ο ΠΑΟΚ, λέει όχι. Αφόσον λέμε όχι, λέμε όχι. Το θέμα είναι αλλά ο ίδιος. Εμείς, αλλά ναι. αυτός έφυγε. Το θέμα είναι όμως άλλο. Ότι σε αυτή την περίπτωση, επειδή πρέπει να πετύχει και στη δικιά μας ομάδα, εφόσον αποφασίσει να μείνει, χρειάζεται να επαναδιαπραγματευτεί ποιος είναι το αφεντικό. Εντάξει, και χωρίς καμία κριτική ως προς το αποτέλεσμα, έστω για κάποια ατυχή αποτελέσματα. Φιλάρε, γιατί το κάτω-κάτω, καταρχήν, όταν φτιάχνεις ναι. μια καινούργια ομάδα, όταν κάνεις μια ομάδα που θέλεις να είναι ευρωπαϊκή, αλλά για να γίνει όμως, μέχρι να γίνει, θα υπάρξουν και σκαμπανεβάσματα. Έτσι γίνεται. Σε μια μεταβατική περίοδο δεν μπορείς να έχεις τα αποτελέσματα που έχεις όταν έχεις κτισμένη την ομάδα. Και να το πούμε κι αλλιώς, στην πρώτη χρονιά ελάχιστοι προπονητές μπορούν να στήσουν την ομάδα και να την κάνουν ισχυρή. Δεν διαφωνώ. Χρειάζονται τουλάχιστον τη δεύτερη χρονιά. Δεν διαφωνώ. Τι να κάνουν. Πάντως δεν θα υπάρχει πιο γενναία απόδειξη εμπιστοσύνης από την άρνηση σε ένα τέτοιο τεράστιο ποσό προς τον προπονητή από την ομάδα. Ναι, έτσι. Ναι, αυτό δηλαδή, θα μας οφείλει. Γιατί άκουγα τις προάλλες και πολλοί έλεγαν πρέπει να βγει να τον στηρίξει, πρέπει να βγει γιατί η αμφισβήτηση φουντώνει, να βγει να του πει ότι εσύ ναι και τα λοιπά. Παιδιά, δεν υπάρχει πιο τρανταχτή απόδειξη. Έτσι ακριβώς. Είναι ότι πολύ καλή στιγμή. Ναι, ακριβώς. Σε περίπτωση αυτός που είναι. Όλα πάνε ναι. σωστά στη σειρά τους, γιατί πραγματικά αυτή τη στιγμή έχει γνώση της ομάδας, είναι σημαντικό αυτό το πράγμα. Για μας θα είναι πολύ μεγάλο πισωγύρισμα αν σηκωθεί και φύγει. Αλλά το πρόβλημα σε αυτή την περίπτωση είναι ότι, όπως λες, αμφισβητήθηκε πριν καλά-καλά δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα ως προς τα αποτελέσματα. Δηλαδή, στο κάτω-κάτω της γραφής, ή θα έχουμε ανοχή για να έχουμε την καινούργια ομάδα, ή δεν θα το κάνουμε ποτέ. Οι παίκτες μας έχουν αρχίσει και γερνάνε. Αυτοί που πήρανε τα πρωταθλήματα και τα κύπελα. Δεν μπορεί αυτή η ομάδα να σταθεροποιηθεί για 5 χρόνια. Θα πρέπει κάποιοι να καταλάβουν ότι θα είναι αναπληρωματικοί κάποια στιγμή. Δεν μπορούν να είναι συνέχεια εκεί πέρα με τη φανέλα δεδομένη. Αυτό για να σπάσει είναι η κατάλληλη στιγμή πιστεύω. Και μας ήρθε μάλιστα. πολύ ωραία. Έχει μακάρι να γίνει. Να σε καλά. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Πάμε παρακάτω. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Δεν ξεχνάτε ότι στο θέατρο Βεργίνα υπάρχει καταπληκτική μουσική παράσταση με ένα σπουδαίο συνθέτη, Γιώργος Θεοφάνους, 30 χρόνια, ο δικός μου ο δρόμος. 27 και 28, οι δύο τελευταίες παραστάσεις, με προπόληση εισιτηρίων στο 20, όλο το 24ωρο στο καζίνο, 2310, 491, 291, στο ticketservices.gr και στο public. Εκεί θα μπορέσετε να παρακολουθήσετε μια καταπληκτική μουσική παράσταση για τα 30 χρόνια του Θεοφάνους που έχει γράψει φοβερά πράγματα, φοβερά κομμάτια, φοβερές συνθέσεις, φοβερά τραγούδια, επιτυχίες διαχρονικές. Πάμε στις γραμμές. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Έλα, καλημέρα. Καλώς τον Κωνσταντίνο. Γεια σου, Καράγια. Έλα, ρε φιλάρα. Έλα, κοράκι μου. Έλα, αδερφέ. Άλλα θέλαμε να πούμε, άλλα θα πούμε να πούμε. Τέλος πάντων. Θα πω πες τα άλλα. Γρήγορα ότι δεν ανησυχώ, ούτε πρόκειται να φύγει, ούτε θα θέλει να φύγει, ούτε θα τον αφήσουμε να φύγει και όλα θα πάνε μια χαρά. Ναι. Να φύγει να πάει που ακόμα δεν ήρθε, ρε φίλε. Δεν έχει αποδείξει. Κάτσε, ρε φίλε, είναι σαν την επίσκεψη, ε. Κάτσε, φεύγει. Κάτσε, ακόμα δεν ήρθε. Μα τώρα ήρθε. Το κυρίω πιάτο, ακόμα στο τέτοιο, στο τσίπουρο είσαι. Επειδή μπορεί να μην σου άρεσε, α πούμε, το σικαλάκι, ήταν λίγο ξινό που βγάλαμε στην αρχή. Περίμενε εδώ, θα μας αγαπήσεις και θα σας αγαπήσουμε. Αυτό το συμφέρει να φύγει τώρα. Γιατί αν δεν αποδείξει εδώ κάτι, αυτό τώρα χαλάει το όνομά του, όχι φεύγει. Καταλάβες, αυτό θέλει να αποδείξει. Αυτό είναι που είσαι φιλόδοξος, θέλει να πας μπροστά. Εντάξει, να αποδείξει κάτι. Κώστα, πρέπει να την κάνουμε τη συζήτηση αυτή τώρα, έτσι. Είναι υπαρκτή η πρόταση. Εντάξει, δεν κάνουμε, είναι υποθετική. Για τα... ναι. Ναι. Όχι, εντάξει, είναι κάτι που έσκασε χθες και θα τελειώσει... θα τελειώσει σήμερα αυτό. Ένα, τελειώσαμε το συμπολίτη. Αρνούμε να πω ούτε ένα φωνή εν πλέον. Γιατί σε καλό θα μας βγει. Ένα, δύο. Με τους, δεν ασχολούμαι με τους άλλους. Μου βλέπω ναι, με το μάτι της ΑΕΚ. Ακριβώς αυτό θέλω. Σήμερα τελειώνουμε με αυτή την υπόθεση. Θα μείνει γιατί ο προπονητής. Έτσι την πατήσαμε και με το ΠΑΟΚ TV. Μπράβο. Και με τον ευστραφή κύριο. Και πήραμε λίγο πιο χαλαρά ακριβώς. Να πούμε το ματάκι. Γιατί περιμένει η Χάρτινη. Μας περιμένει με πολύ άσχημες διαθέσεις.
Για πάμε να... Κάτι που δεν έχει σχέση τόσο με ΠΑΟΚ, αν και θα μιλήσω για δύο ΠΑΟΚΣΑΚΙΑ. Την Κυριακή πήγα στη Λαρδόκολα, ήταν εξαιρετικά. Α, φίλε, χαίρομαι. Όποιος δεν πάει έχει χάσει. Και χτες, φίλε, γνώρισα τον κύριο Μάκη, τον Παμπουκίδη. Πήγα από εκεί. Τέλεια. Ναι, μεγάλη μου τιμή, χάρηκα πολύ. Είχες κερδίσει κάτι ή πήγες για απλά... Όχι, πήγα και πήρα μια τηλεόραση. Μάλιστα. Δεν είχα κερδίσει τίποτα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Τι πήρες, ναι, τι πήρες. Φοβερή εξυπηρέτηση, δεν το συζητάμε. Ο άνθρωπος. Αυτό είναι, ναι, αγκαλιά, δίπλα σου πει, να σου εξηγήσει εκεί τη θέση, τον έπριξα λίγο, θα είναι καλά. Φίλε, οι άνθρωποι είναι συγκινητικοί, είναι οικογένεια μέσα στο μαγαζί. Δηλαδή, το νιώθουν σαν σπίτι τους, το μαγαζί, και έτσι θέλουν να νιώθουν και αυτοί οι οποίοι πηγαίνουν στο μαγαζί, τους βλέπουν, έτσι τους βλέπουν. Και μόνο που σε εξυπηρετεί, φίλε, από δίπλα σου και σου ιδέα σου πει τι έχει και δεν έχει, τι θες, τι απορία έχεις, είναι ό,τι καλό. Σε έκανε καλή τιμή. Πάσε κάτι άλλο μια χαρά, δόξα το πάω. Πάσε σε άλλα καταστήματα, το χάος εκεί μέσα, μόνο σου διαλέγεις, ψάχνεις να βρεις κάποιον να ρωτήσεις, τι να θες να ρωτήσεις και άμα θα βρεις κάποιον. Τέλεια. Γι' αυτό καμαρώνω, φίλε. Γι' αυτό είναι τόσα χρόνια δίπλα μας, γι' αυτό είναι. Καμαρώνω που είναι φίλοι μου. Αυτό. Έγινε, Καράγιαν. Τι τηλεόραση πήρες, τι τηλεόραση, τι ίντσες πήρες. 47. Όχι ρε φίλε. Τέλεια. Μεγάλη είναι. Αγόρι μου. Α, δεν θέλω. Λέω, όχι, τα πάντα αυτά που θα λένε είναι smart, έτσι, αυτά με λέει, θα βλέπεις και ΠΑΟΚ TV. Έτσι λέω. Τέλος, τελείωσες, αδερφέ μου. Μπράβο, άντε. Δεν το χρειαζόμαστε, γιατί πάμε στο γήπεδο, αλλά δεν έχει. Δεν μου λέει τι πήρες, Sony, LG, τι πήρες. Samsung. Εξαιρετική, φίλε. Εξαιρετική. Μια χαρά. Εξαιρετική. Μια χαρά. Έγινε, άντε. Μεγιά, λοιπόν, μεγιά. Από την ΑΚ να κερδίσουμε. Αυτό θα βαράμε. Όλες οι υπόλοιπες μέρες. Φιλιά. Έτσι, να παίρνετε όταν είστε ευχαριστημένοι από εκεί που πηγαίνετε, να βγαίνετε να το λέτε. Χαίρονται και οι άνθρωποι που κάνουν τις χορηγίες, που σας κάνουν καλύτερες τιμές. Όπου πηγαίνετε, σε όποιον από τους χορηγούς, το έχω πει, θα λέτε είμαι τσατσαρόσκυλο. Είμαι Ζουμουσάκη, έρχομαι, ο τρελός λέει ότι είσαι ο κορυφαίος. Απόδειξέ μου το, με καλύτερες τιμές, με διευκολύνσεις, με, οπουδήποτε πάτε. Έτσι, πάμε. Καλημέρα σας. Ναι, παρακαλώ. Ω, καλώς τον, ναι. Έλα. Πέφτει με τίποτα. Δεν μας πέφτει με τίποτα. Το πάθος, η τρέλα, η διάθεση, η ενέργεια, η φλόγα στα μάτια. Γεια σου, Στουτγκάρδη! Πότε ήσουν εδώ, πότε πήγες! Σήμερα μιλάμε. Έλα. Κάνεις διακοπές, θα μαυρίσεις. Βάλε βατραχοπέδιλα, ομπρέλα, αντιλιακό. Έλα, Γιάννη. Σήμερα... Ξαναπάρε, γιατί σε χάνουμε, δεν έχει σήμα. Κάνεις διακοπές. Πάμε τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα. Ναι. Γεια σας. Ναι, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σε όλους, λοιπόν. Είμαι ο Αναστάσης. Γεια σου, Αναστάση. Λοιπόν, εγώ έχω μια πολύ διαφορετική άποψη, γιατί είναι μια ιδιαίτερη χρονιά φέτος. Μάλιστα. Είσαι ΠΑΟΚΣΑΚΙ καταρχήν, να ρωτήσω, επιτρέπετε. Ναι, είμαι ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Είμαι ΠΑΟΚ. Πρώτη φορά μιλάμε. Είναι ιδιαίτερη. Μαζί, ναι, αλλά το έχω αναφέρει και στις εκπομπές του Ζαγόρα, γενικά και για τη δύναμη που έβγαλες όταν η ΑΕΚ μας πήρε το πρωτάθλημα, ότι όταν το έλεγες, δηλαδή, πάνω δηλαδή στην τρέλα, ότι το πάρουμε και αίτητη και τον ντάμπλο, πρωτού ξεκίνησε ακόμα, δηλαδή από το καλοκαίρι. Σε ευχαριστώ. Πάμε, σε ακούω. Λοιπόν, αλλά φέτος είναι ιδιαίτερη χρονιά. Θα ήθελα, δηλαδή, να το δούμε λίγο αριθμητικά το θέμα, ότι θέθηκε αυτό το σενάριο, και όχι συναισθηματισμούς, γιατί δεν είναι θέμα αν έχει το πρόεδρος μας δικά του χρήματα ή όχι. Η ομάδα πρέπει να εμφανίσει έσοδα. Ναι, για το FFP, το ΠΑΟΚ TV. Το Financial Fair Play και με βέβαια, το ΠΑΟΚ TV, βέβαια. Βέβαια. Ναι. Άσχετα με τι λένε τώρα οι συμπολίτες, γιατί είπαμε, επειδή ο Ολυμπιακός δεν έχει φωνή, μην δίνεις βάση. Μην δίνεις τώρα. Το κλείνω, το κλείνω γρήγορα. Ναι, ναι. Το κλείνω γρήγορα και βάζω χώμα γύρω-γύρω να μην μου ξεφύγει. Ωραία. Μπράβο. και να μην θέλει να φύγει, αφού ισχύει η πρόταση, εγώ πραγματικά θα ήθελα, δηλαδή, ο Ιβάν να το δώσει. Γιατί η ομάδα έχει μια ιδιαίτερη χρονιά φέτος. Και εγώ θα ήθελα, δηλαδή, να έχω την άνεση για τις μεταγραφές του χειμώνα. Να μπορώ να κάνω παιχνίδι. Μάλιστα. Γιατί το θέμα είναι θέμα να εμφανίσει η ομάδα έσοδα. Σαν εταιρεία, δηλαδή. Για να τους πει ότι κύριε, έχω έσοδα, άρα μπορώ να ξοδέψω. Ναι. Πρέπει να το δούμε και αυτό το σενάριο. Πέρα γιατί, από αυτό, ναι, σωστό. Ολοκλήρωσε για να μην σε διακόψω. Ναι. Ο προπονητής
Ο προπονητής δεν έχει να αποδείξει την αξία του μόνο σε εμάς, έχει όλα τα χρόνια δηλαδή, δεν θα αποτύχει όχι σε εμάς. Καλά, δεν μας, αυτό δεν δηλαδή είναι... έχουν αποτύχει. Ναι, 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 δεν είναι και κάτι που μας απασχολεί. Είναι πάνε σε μια ομάδα ή στην ίδια και μετά τους διώχνουν άρον-άρον, ας πούμε. Οι βοηθοί τους συνεχίζουν το έργο τους και όπως ο Μουρίνο δηλαδή, δύο ομάδες του που έφυγε πήρανε το Champions League. Δεν το πήρε αυτός. Άρα, αλλά αυτός για, να το κάνουμε, ομάδα, για να το κάνουμε ελιανά, θεωρείς ότι με τη φυγή του θα βοηθήσει περισσότερο... Όχι φυγή του, ναι, με θα την... ήθελα δηλαδή επιχειρηματικά να το δει. Ναι, με την πώληση να το πούμε, με την αποπληρωμή της ρήτρας, θεωρείς ότι θα βοηθήσει βέβαια, περισσότερο είναι... την ομάδα με τη φυγή παρά με την παραμονή. Στην ουσία αυτό λέμε, έτσι. Δεν ότι... θα είναι φυγή. Ναι. Δεν όχι, είναι φυγή. Όχι φυγή. Δεν όχι... κανένας. Όχι, όχι. Είναι ένα deal. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά θα ένα φύγει deal όμως. Το οποίο θα αποφέρει χρήματα. Θες να το πούμε αλλιώς η λέξη φυγή, με την αποχώρηση. Ναι, η φυγή δείχνει ότι ή φεύγει ο ίδιος ή τον διώχνουμε εμείς. Είναι όχι, ένα deal καθαρό. Μα φεύγει, δεν λέω ούτε απόλυση. Είπα να πούμε με την αποχώρηση. Πώς τον πήραμε εμείς. Ναι. Θυμάσαι πώς τον πήραμε εμείς. Και το ίδιο πράγμα. Έλεγες ότι αν δεν τον δίνανε. Θυμάστε τι έλεγε το καλοκαίρι. Φυσικά. Ότι αν δεν τον δίνανε, ήταν ικανός να αγοράσει όλη την ομάδα. Ακριβώς. Μπράβο. Λοιπόν, το ίδιο πράγμα θέλω να το σκεφτεί, γιατί σαν εταιρεία, δηλαδή και την ώρα χρειαζόταν όντως να έχει έναν προπονητή, γιατί ξεκίναγε και η προετοιμασία. Αλλά το ίδιο πράγμα θέλω να σκεφτεί, όχι συναισθηματικά, το συναισθηματισμό τον έχει δείξει. Όταν δεν κατέβασε την ομάδα στο κύπελο, φυσικά, τον έδειξε. Φυσικά. Την αγάπη του την έδειξε όταν δεν χρειάζεται να αποδείξει. Και μπήκε μέσα. Δεν χρειάζεται. Ναι, ναι. Και μπήκε μέσα δηλαδή και τα λοιπά. Ναι. Αναστάση. Και γενικά δεν έχει δηλαδή να φανερώσει κάτι στον κόσμο. Και στις αρχές θυμάστε ότι όταν πρωτοήρθε με το δυναμισμό που είχαμε και τα λοιπά, τρία χρόνια αγορά σε διαρκεία, στον πρώτο χρόνο ήμασταν λίγο κάπως χαλαρή μεταξύ μας. Δεν ενεργοποιήθηκαμε γρήγορα. Ναι. Λοιπόν, μάλιστα, τώρα η ομάδα πρέπει να εμφανίσει έσοδα. Αυτό είναι το θέμα. Μάλιστα. Και το PAOK TV είναι η καλύτερη επιλογή. Καλά, αυτό, και πραγματικά είναι μια επανάσταση, είπαμε, όσο για να λιδωρείτε. Όχι, πια τι λιδωρείτε. Λιδωρείτε από αυτούς που το φοβούνται, αδερφέ. Να λιδωρείτε, ναι, σε πληθυντικό από άλλους, δηλαδή, όχι από εμάς. Ναι, ναι, ναι. Λιδωρείτε από όλους. Λιδωρείτε από αυτούς οι οποίοι βλέπουν χιλιάδες κόσμου να πρωτοπορούν, να επιχειρούν κάτι που δεν έχει επιχειρηθεί ή όπου επιχειρήθηκε αλλού απέτυχε παταγωδός και εδώ τα νούμερα τους ζαλίζουν. Ναι. Και πρόσεξε, γι' αυτό χωρίς... και το πανό υπήρχε... Φυσικά, φυσικά. Τέσσερα, φυσικά. Το οποίο δυστυχώς δηλαδή και για δημοσιογράφους του Άρη στο σταθμό δεν το δώσαν το νόημα που το ξέρουν. Έχουν τη δική τους άποψη. Δεν έκανα, και λέγανε κάτι... Okay. Δηλαδή στα κείμενα μείον τρία είχαν όλοι. Okay. Δεν πειράζει. Τόσο απλό το πανό που εμείς όταν στα δύσκολα. Γιατί ότι οι χιλιάδες οπαδοί σου είναι παλιό σύνθημα και το έχουμε αποδείξει. Ακριβώς. Δεν είναι μόνο τώρα όταν εκείνη την περίοδο είχαμε Ζαγοράκι που βέβαια κάθε χρόνο ανέβαιναν τα διαρκείας που ήταν και ακόμα πιο δύσκολες οι καταστάσεις και τα χρόνια. Σωστά. Αλλά και τώρα αυτό φανερώνει δηλαδή το πάνω ότι εμείς, ναι, στα δύσκολα που μπαίνουν μπροστά μας και τα διαρκείας και το PAOK TV. Και ακόμα και αυτό για να έρθει δεν ανάγκη δηλαδή να φαγωθούμε, γιατί πρέπει να το σκεφτούμε αριθμητικά. Συμφωνώ σε πολλά πράγματα μαζί σου. Μ' αρέσει. Να παίρνεις πιο συχνά. Τα φιλιά μου σε όλους. Γεια σου Αναστάση. Να παίρνεις πιο συχνά. Καλημέρα. Να παίρνεις πιο συχνά. Πάμε. Καλημέρα σας. Ναι. Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Κάερ εστά περμητίδο. Έτσι. Δηλαδή, το να πέσεις είναι επιτρεπτό. Κάερ εστά περμητίδο. Λεβαντάρσε. Το να σηκωθείς όμως. Λεβαντάρσε, εσ οπλιγκατόριο, από το obligation, όσοι ξέρετε τα στοιχειώδη αγγλικά, που σημαίνει είναι υποχρέωση, είσαι υποχρεωμένος να σηκωθείς, λέει ο τεράστιος Πάμπλο Γκαρσία. Όχι σαν μερικούς που πέσαν και ξεχάζαν να σηκωθούν, αλήθεια σηκωθήκανε. Βεβαίως, ξαναβρήκαμε τη γραμμή από τη Στουτγκάρδη. Νομίζεις ότι δεν σε κατάλαβα. Έχω αναγνώριση ήριδας ματιού. Δεν έχω νούμερο. Σας βλέπω από την κόρη του και το γιο του ματιού. Για πες Γιαννάρα μου, έλα. Και υπέροχα πέρασα με ανθρώπους που αγαπάω, έτσι, και με ανθρώπους που γνώρισα έστω και για έναν καφέ. Σωστά. Και καινούργια κόρνα έχω. Ωρε φίλε, μεγάλη στιγμή. Πώς σου φάνηκε στο στούντιο? Δεν είναι μια εμπειρία, φίλε? Στο στούντιο, πώς σου φάνηκε, λέω, πώς σου φάνηκε το στούντιο? Καταρχήν να σου πω ότι έχω ακόμα μελανιές. Ναι. Γιατί κάποιος από τα γέλια κλωτσούσε, χτυπούσε, βαρούσε. Ονόματα δεν λέμε. Κάποιος ή κάποια.
Κάποια, συγγνώμη. Τώρα κάποια. Το διορθώνει. Χρυσό παιδί. Αυτή η κάποια. Χρυσό. Έτσι. Όνομα και πράγμα. Όνομα αυτό και πράγμα. Που είπα σε σένα το λέω και σε όλους. Περνάτε από την Ελλάδα, ξέρω ότι έχετε να δείτε τους συγγενείς, τους φίλους, τα στέκια σας, την ομάδα, να πάτσω και... Κάντε ένα πεντάλεπτο. Μία τσικ, ανεβαίνετε, αγκαλιές, φιλιά, λέτε ένα γεια και φεύγετε. Έτσι για να πάρετε μία τώρα, ξέρεις που με ακούς που είμαι. Δεν το έχεις εικόνα ότι είμαι μέσα σε αυτό το χώρο, ρε παιδί μου. Εμένα μου αρέσει να έχω εικόνα από εκεί που κάποιος βρίσκεται και είναι μακριά. Πάντα μ' άρεσε. Ήταν τέλεια. Όλα ήταν τέλεια. Τέλεια. Και χιλιόμετρα κάναμε και χιλιόμετρα θα ξανακάνουμε. Εννοείται. Αμέτρητα. Έτσι. Ατέλειωτα. Για την καψούρα μας και την πιο μεγάλη. Και όσο για τον προπονητή και αυτά που βγήκαν από το SDNA, εγώ ένα έχω να πω. Όχι βγήκαν, τα δημοσιεύει το SDNA επειδή είναι υπαρκτή η πρόταση. Ναι ρε παιδί, δεν είναι από κύμα, δεν είναι από κύμα φαντασίας Γιάννη, το τονίζω, γιατί μπορεί να βγει μια μπαρούφα έτσι, είναι πραγματικότητα. Ότι η Sporting Λισαβόνας δίνει εκατομμύρια και θέλει να αγοράσει τον Αμπέλ Φερέιρα. Είναι γεγονός. Και ξέρεις τι θα πάρει. Αυτό με το οποίο χτυπάω την κόρνα, αφού τα δύο μου χέρια είναι στο τιμόνι. Δεν μας πέφτει με τίποτα! Δεν μας πέφτει με τίποτα, ζούμου σου λένε την καλημέρα μου. Ζούμου σου, γεια σου Γιαννάρα μου. Φιλιά σου του Τγκάρδη. Πρέπει να πάμε σε δύο ακόμα. Ναι, καλημέρα. Δεν κάναμε διάλειμμα. Έλα ρε Κωστάκη, καλημέρα. Βασιλάκι μου, μήπως θέλεις να κλείσουμε και να πάρουμε μετά το διάλειμμα να έχουμε το χρόνο να μην σε βιάζω, θέλεις? Έγινε, εντάξει. Άντε αγοράκι μου, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Άλλος ένας είναι? Ναι. Ναι. Μήπως θέλετε να κλείσουμε και να πάρουμε μετά το διάλειμμα για να... Τώρα θα μιλήσω. Τώρα θα μιλήσω, εντάξει, okay, αφού δεν θέλετε. Okay. Το τσαρέ. Μαγέ, θα πάρεις μετά. Κλείνω, πάω σε διάλειμμα. Τι θα προλάβεις να πεις μέσα σε ένα δευτερόλεπτο? Άντε, σκιούπι, μετά. Διάλειμμα, υπενθυμίζουμε. Ηλεκτρονέτ, Μπαμπουκής Νικολαίδης. Τα πάντα, ειδικά Sony τηλεοράς αυτό το διάστημα. Τελευταία λέξη τεχνολογίας, Αιγαίων και στο δικητήριο και στο Ρεόκαστρο. Δύο καταπληκτικά κούκλα μαγαζιά. Δεν υπάρχουν τέτοιες ψαραγορές πουθενά. Πεντανόστιμα, φρεσκότατα, 214.000 για το ένα, 69.56-66 για το άλλο. Νικολαίδης Αχροπλαστεία, τούρτες, ψωμιά, γλυκά, υπέροχα, σιροπιαστά, καταπληκτικές σοκολατόπιτες, φοβερά προφιτερόλ, παγωτό ημέρας και βέβαια ψωμάρες και το πρωί καφεδάκι και σφολιατοειδή. Και κρεατούπα απέναντι από το γήπεδο του ΠΑΟΚ, απέναντι από το ναό, απέναντι από τη θύρα 8. Πόντου 10. Και ψητά και μαγειρευτά. 9, 26, 7, 40. Κρεατούμπα. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Κάτσε. Θέλω να το γυρίσει λίγο. Υπάρχει πάντα μία που φωνάζει μέσα. Άντε Μίχο! Έλα ρε Μάκη! Και εδώ υπάρχει μία που φωνάζει. Άντε Λένα! Γίνε να το ξανά την αρχή. Θέλω να ακούσει τη μία την πλήξη. Έτσι. Είναι οι φίλοι, οι κολλητοί. Γουστάρουμε το κομμάτι αυτό φέτος, είναι το Power Play κάθε χρονιά, κάθε σεζόν ραδιοφωνική. Έχουμε ένα ρε παιδί μου που είναι το κόλλημα. Πρόλαβε, το είπε, τουλάχιστον χθες ο Μουτσινάς που δύο μέρες τώρα έχει τρελαθεί, είπε το άκουσα στη Θεσσαλονίκη. Χαιρόμαστε που ανοίγουμε δρόμους. Εδώ είμαστε, μπουκάρουμε, στη δεύτερη ώρα είστε συντονισμένοι στο Λίμπερο, στο 107,4, μην ξεχνάτε, μην το ξεχνάτε αυτό στο ραδιοφωνό μας. Στη ραδιοφωνική μας στέγη, τρίτη χρονιά φέτος, 21η συναπτή χρονιά πίσω από τα μικρόφωνα, μαζί με τα ζουμουσάκια, μαζί σας. Και βέβαια με τους χορηγούς μας, Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι, όποιος δεν έχει πάει στο Δημήτρη απέναντι από το Μασούτη στα Ελευθέρια, εκεί στη Μεγάλη Αλεξάνδρου, χάνει καταπληκτικά, υπέροχα φαγητά, πεντανόστιμα όλα σε ένα πλήρως ανακοινισμένο χώρο. Για κλιματισμό, Climart. Για ψύξη και θέρμανση, τηλεφωνείτε στο 917-646 και ο Κώστας και ο Σες ξέρει τι ακριβώς πρέπει να κάνει. Να σας κατατοπίσει, να έρθει να σας βάλει το μαραφέτη στον τοίχο και είστε έτοιμοι. Και βέβαια, Tenda Home, όχι μόνο Tenda 35 χρόνια, Γιώργος και Γιάννης Καντουρτζίδης, αλλά και εξαιρετική αντιεμική ζελατίνα. Θυμηθείτε με, σε φοβερές τιμές εξασφαλίζεται ένα δωμάτιο επιπλέον στο σπίτι σας. Ένα μπαλκόνι που σας είναι άξιο τώρα και σας καίει τα φυτά και γεμίζει νερά και βρώμα κτλ. Το κλείνετε και γίνεται ένα δωμάτιο. Γλιτώνετε και λεφτά από τα πετρέλαια και από το αέριο. Το χειμώνα προστατεύει το χώρο σας. Μπορείτε να το κάνετε δωμάτιο, να το κάνετε μια αποθηκούλα και να έχετε και τη ζεστούλα σας και να είστε όμορφα τακτοποιημένοι.
Τηλεφωνήστε 430-011 και 682-369. Τέντα Home. Πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. 2310-287-888. Πέντε περιμένουν. Καλημέρα σας. Ναι. Έλα ρε Κωστή, καλημέρα. Έλα Βασίλη μου, ευχαριστώ για την κατανόηση. Πάμε, σε ακούω τώρα. Λοιπόν, Κωστή μου, θέλω να πω για τον προπονητή. Παιδιά, αφήστε τα πράγματα όπως είναι. Ο πρόεδρος ξέρει τι κάνει. Και ο προπονητής, γιατί για μένα θέλει πίστοση χρόνου. Κλείνω με αυτό, δεν θέλω να ασχοληθώ πολύ με τον προπονητή, γιατί τον πιστεύω και δεν πρέπει να τον ενοχλήσουμε. Λοιπόν, Κωστή μου, άκουσα ένα τρελό εδώ τώρα και σε χρειάζομαι και σένα σε λίγο για διάλογο. Πάμε. Λοιπόν, το Σάββατο κατέβηκα με το θείο μου, γιατί έχει σπίτι στην Πάτρα, είναι παντρεμένος με μια πατρινιά, οπότε κατέβηκα Πάτρα και κατά το απόγευμα, γιατί ήθελε κάτι να φέρει ξανά στην Πρέβεζα, στην Τσουκνίδα δίπλα στο χωριό μου, οπότε είχε ανοιχτή την τηλεόραση σε ένα πατρινό το βράδυ κανάλι και έπαιζε τα αθλητικά και αναφέρθηκε συγκεκριμένα για ένα ημιμαραθώνιο φιλιατρών λεγόταν, 21 χιλιόμετρα φυσικά. Λοιπόν, και έδειγνε την ώρα του τερματισμού, Κωστή μου, εκεί που τα είδα όλα, δηλαδή τι να πω. Βλέπω τι βλέπω, μια σπρώμα, έναν άνθρωπο που να φοράει μια σπρώμαυρη φανέλα και μια ποντιακή σημαία. Το λέω από τώρα, ο Πρασιάδης είναι ο Αλέκος, να ξέρεις. Άκου είναι ο Έβερτον. Είναι ο Αλέξανδρος ναι. Πρασιάδης, παλιός διοικητής, πιστός ακροατής, άρρωστο παοκτσάκι που δεν αφήνει μαραθώνιο για μαραθώνιο σε Ελλάδα και εξωτερικό. Είναι αυτός Κωστή με παλιά μου. Φανέλα ΠΑΟΚ με ρίγα και με τον ποντίον τη σημαία. Βεβαίως. Και η ποντιακή σημαία, το παλικάρι αυτό έκανε 800 χιλιόμετρα από Θεσσαλονίκη για να βρεθεί στα Φιλιατρά, να κάνει την, μπας περιπτώσει το χόμπι του, αλλά δεν αποχωρίζεται τη φανέλα. Εν πάση περιπτώσει στον τερματισμό, κάποιος τον πλησίασε, γιατί εκ των υστέρων μετά τον πήρα τηλέφωνο και μου λέει ήταν ο Νίκος ο Φρούσος. Θέλω να πω για αυτόν τον άνθρωπο, πραγματικά του δίνω τα συγχαρητήρια. Τον είχα τύχει μετά τον αγώνα με τη Φιωρεντίνα στα Γιάννενα, στην λίμνη που έκανε εκεί το μαραθώνιο. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής, ότι παρόλους τους κινδύνους που μπορεί να δέχεται σε μια τέτοια περιοχή, γιατί όταν φοράς αυτό το ασπρόμαυρο Κωστή μου, Κωστή μου, ναι. Δεν μασάει το παλικάρι με τίποτε. Θέλω να δώσω τα συγχαρητήρια στον Έβερτον. Λοιπόν, στον Ταρίφα αυτό, τον υπέροχο άνθρωπο στη Θεσσαλονίκη, να του στείλω την καλημέρα μου. Επίσης, παιδιά, αφήστε το Φερέιρα, θα δούμε μεγάλα πράγματα. Τίποτε άλλο. Καλή σου μέρα. Έγινε. Φιλιά, Βασίλη μου. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Στο βάθος τον ακούμε. Ναι. Όχι, σε ακούμε πολύ πολύ στο βάθος. Πάμε επόμενος. Καλημέρα. Πώς. Τώρα βεβαίως. Καλημέρα. Καλημέρα Κωστή. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Σε πήρε χθες τηλέφωνο ο Πάφη από το Αγιονός. Ναι, ο Πάφη. Ναι, με πήρε. Κωστή. Γεια σου, ρε. Θες τον Πάφη. Ναι. Να ξέρεις για τον Πάφη το ιστορικό. Πέρυσι τέτοιο καιρό. Δεν χρειάζεται. Πέρυσι τέτοιο καιρό δήλωνε ο Ολυμπιακός. Το πρωτάθλημα το οποίο ο ΠΑΟΚ. Τώρα δηλώνει ΠΑΟΚ. Δεν μ' αρέσει αυτό. Πέσου να αλλάξει το, να κάνει δήλωση για Ηρακλή, για Άρη, κάτι άλλο να διαλέξει. Πέσου γιατί είναι μαυρηγάτα, να ξέρει. Μεγάλη ψυχογνωμία. Ναι, Πάφη, Άγιο Όρος. Μονή ξενοφόντος σήμερα. Έτσι, ξενοφόντος. Ναι, εκεί. Δύο φορές έχω πάει. Ξενοφόντος, ναι. Όποιος πάει στην ξενοφόντος, περπατάει τον Πάφη. Μέχρι το δοχιάρι, είναι μισή ωρίτσα για να πάει να προσκυνήσει την Παναγία Γοργοεπίκο, θαυματουργή εικόνα. Μεγαλείο. Έτσι, έχεις πάει, Κωστή. Φυσικά. Εγώ πέρασα από Γερισό, πέρασα από Γωμάτι, έπιασα μετά, τώρα είμαι Αλεξανδρούπολη. Το λέω επειδή είναι χαμηλά, το ξαναλέω, όποιος μπει στο Άγιο Όρος και πάει στην Ξενοφόντος. Ναι, εγώ θέλω να πω, φέτος το Πάσχα θα το κάνω εκεί στο Άγιο Όρος. Με τα πόδια είναι, τι να σου πω τώρα, μισή ωρίτσα μέσα στην υπέροχη φύση. Θα σε πάρω τηλέφωνο, άμα κάνεις εκπομπή, μεγάλη Τετάρτη από το Άγιο Όρος, θα σε πάρω. Ό,τι θέλεις. Μεγάλη ευλογία, εμπειρία. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Γεια σου Λευτεράκο. Α, για τον ντέρμπι ισοπαλία να ξέρεις, παίξω στοίχημα. Έγινε. Φιλιά. Πάμε παρακάτω. Όποιος δεν έχει πάει στο Άγιο Όρος, πιστεύετε, δεν πιστεύετε, έχω πει πολλές φορές, εμείς κάνουμε μια προσευχή και για εσάς που λέτε ότι δεν πιστεύετε. Και για εσάς που λέτε ότι είστε άθεοι. Okay. Δικαίωμα του καθενός. Κάνουμε εμείς ένα σταυρό για εσάς. Αλλά λέω, όποιος δεν έχει μπει στο Άγιο Όρος, πραγματικά χάνει μια συγκλονιστική εμπειρία. Και δεν μιλάω ούτε φυσιολατρικά, που λένε α, τι ωραία είναι η φύση, δεν λέμε να πάτε εκδρομή,
να δείτε τα ποτάμια και τα πουλιά στα κλαδιά. Αυτή η μυσταγωγία που υπάρχει μέσα για κάποιον που έχει έστω και λίγο Θεό μέσα του, για κάποιον που πιστεύει έστω και λίγο ότι υπάρχει αυτή η ανώτερη δύναμη στην οποία οφείλουμε την ύπαρξή μας και όλα όσα συμβαίνουν στη ζωή μας, πρέπει οπωσδήποτε να το ζήσει αυτό. Άργησα, πήγα πολύ μεγάλος. Έχω πάει 6-7 φορές, πήγα αρκετά μεγάλος, μέχρι τα 35 μου δεν είχα μπει στο Άγιο Όρος, έτσι, και είμαι πραγματικά ευτυχής που το έζησα. Και όταν κάποια στιγμή μεγαλώσει το αγοράκι σας, μεγαλώσει ο γιος σας, μην διστάσετε να κάνετε μαζί αυτό το οδηπορικό για λίγες μέρες. Έστω ένα βράδυ. Είναι μόνο η εικόνα μέσα στην αγρυπνία, μέσα στην ολονυκτία, με τους πολυελαίους να κουνιούνται στον ουρανό, χωρίς ρεύμα, χωρίς τεχνολογία και τις ψαλμωδίες μέσα, έρχεσαι πιο κοντά στο Θεό. Αυτά. Κλείνω την παρένθεση. Ο καθένας, το έχω πει πολλές φορές, είναι ελεύθερος να πιστέψεις ό,τι θέλει. Στο Βούδα, σε ένα βράχο, να είναι ειδωλολάτρης, να είναι ζωροαστριστής, να είναι μωαμεθανός, ό,τι θέλει. Έτσι, εμείς λέμε αυτό που πιστεύουμε. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς στο στράτο. Καλώς στο... Ίσως σε ευεργέτησε το ότι πήγες μεγάλος και δεν πήγες μικρός, διότι είχες όλη τη... είχες το μυαλό σου έτοιμο και την καρδιά σου ανοιχτή για να το ζήσεις. Πιθανόν. Και νωρίτερα, όσες φορές αποπειράθηκα στράτο, κάτι συνέβαινε, μα το πόδι μου έσπασα. Μα ένας φίλος συνέβη κάτι άσχημο, μα ένα τρακάρισμα. Δηλαδή, λες και δύο-τρεις φορές πάντα έμπαινε μια δύναμη για να μην μπω μέσα. Τέλος πάντων. Ίσως ήταν καλύτερα έτσι. Μπορεί. Έχεις πάει? Όχι. Ήθελα να πάω με το συγχωρεμένο τον πατέρα μου κάποια στιγμή, αλλά δεν τα καταφέραμε. Έφυγε νωρίς. Θα πας και θα είναι σαν να πηγαίνεις με τον πατέρα σου, θέλω να σου πω. Εντάξει. Αν υπάρχει ένα μέρος που θα νιώσεις ότι είναι ο μπαμπάς εκεί, εκεί είναι αυτό το μέρος, θέλω να σου πω. Θα το επιδιώξω. Εντάξει. Πάμε παρακάτω. Πάμε. Λοιπόν, με συγχωρείτε για αυτές τις παρεμβάσεις, επειδή νιώθω ότι είμαστε πραγματικά μία παρέα και αυτό που μου έρχεται στο μυαλό το λέω, δεν αναγκάζουμε κανέναν. Ούτε λέω ότι όλοι οι παπάδες είναι καλοί. Το να είσαι αυθεντικός και να ζητάς συγγνώμη είναι. Αυτά είναι προσωπικά και δεν σας αφορούν. Ο καθένας πιστεύει όπου θέλει. Ναι, αλλά ξέρεις κάτι, σε ακούμε και σε αγαπάμε για αυτό το πράγμα, επειδή είσαι αυθεντικός. Δεν μπορεί να αγαπάμε το 92,7% του εαυτού σου και το υπόλοιπο να το πετάμε στα σκουπίδια. Αυτό που μου λένε, τι να κάνω, αυτά είναι τραγούδια αυτά που ακούς. Αλλά δεν σε ακούμε, λέει. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Αυτά είναι. Έλα, πάμε, έλα. Έλα, στράτε μου. Πάμε στα σοβαρά. Ναι. Θέλω να σταθώ λίγο στο ΠΑΟΚ TV. Έχεις κάποια πληροφόρηση σχετικά με τον αριθμό των ετήσιων συνδρομών, σε τι ύψος έχει φτάσει? Δεν έχω. Υπάρχει. Ναι. Δεν υπάρχει ημερήσια, δεν υπάρχει ημερήσια ενημέρωση. Όχι. Κάπου έχει ακούσει αυτή μου ότι έχει διαρρεύσει ένα νούμερο άνω των 35.000. Ναι, αυτό έτσι κι αλλιώς είχε γίνει πολύ πολύ σύντομα. Όχι, μιλάμε για τις ετήσιες συνδρομές, όχι για τις μεμονωμένες. Το 70 δηλαδή. Ναι, λέω. Μέχρι εκεί είχα ακούσει και εγώ. Α, για ωραία. Την ετήσια μιλάμε. Άρα, έχεις ακούσει και εσύ. Ναι, μέχρι εκεί είχα ακούσει. Δεν ξέρω τώρα. Με ρωτάς για τώρα. Για τώρα δεν ξέρω και θα το μάθω. Ωραία. Και επίσης έχω ακούσει ότι το νούμερο αυτό που ακούγεται δεν προσμετρά καθόλου τις συνδρομές από το εξωτερικό, εκτός Ελλάδος. Α, δεν το γνωρίζω αυτό που λες. Πιθανόν. Λοιπόν... υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση. Εγώ θα ξαναπώ, θα σας κουράσω με αυτό. Η πιο ευθεία, η πιο ανώθευτη, η πιο άμεση απάντηση του καθενός μας πρώτο πληθυντικό για όλα αυτά που τόσα χρόνια συζητάμε είναι αυτή. Αυτό το 7 ευρώ το μήνα που είναι δύο καφέδες με δύο φίλους να μαζεύουμε ήλιο στην παραλία, αυτό το 7 ευρώ είναι η δική μας πολύ ηχηρή απάντηση. Σε ποια παραλία λες, 5 ευρώ και έχει ο καφέ στην παραλία, σε ποια παραλία ζεις εσύ, ρε φίλε? Σε αυτές που είναι ανοργάνωτες, όχι εξαπλώστρα. Okay. Λοιπόν, εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι ο ΠΑΟΚ σήμερα που μιλάμε έχει μαζέψει ένα ποσό κοντά στα 3,4 εκατομμύρια ευρώ, εντάξει, ναι. Και είναι ακόμα Σεπτέμβριος μήνας. Τίποτα, είναι στην αρχή όλο. Μιλάμε για ένα ποσό το οποίο αγγίζει το 70%, 75% των χρημάτων που μας έδωσε η Νόβα, μας πρότεινε η Νόβα, είναι Σεπτέμβριος μήνας, τα λεφτά αυτά θα τα παίρναμε Μάιο, εντάξει, δεν θα τα παίρναμε τώρα, θα τα είχαμε εξασφαλίσει το Μάιο, και σε αυτά τα λεφτά δεν υπολογίζονται καθόλου μα καθόλου τα διαφημιστικά έσοδα της ομάδος,
που κάπου πήρε ταυτάκι μου ότι μιλάνε οι υπεύθυνοι του ΠΑΟΚ για ένα ποσό κοντά στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Τεράστια υπόθεση. Τεράστια υπόθεση. Για καταλαβαίνετε ότι αποτελεί τη μεγαλύτερη γροθιά, για να μην μπω σε κάποιο ευαίσθητο σημείο, θα πω στο στομάχι της... γροθιά στα αντίδια. Έχεις μπροστά σου το πιάτο με τα χόρτα και δεν είναι βλήτα, αυτό. Είναι αντίδια. Αυτό. Μια γροθιά στα αντίδια. Όχι ρε φίλε, εκεί στο κατεστημένο και στην κανονικότητα που προσπαθεί να επιβάλλει ο κύριος Μαρινάκης και η συναυτό. Έγινε αυτή, στράτο. Αυτή την κανονικότητα, και κλείνω, αυτή την κανονικότητα να την πάρουν, να τη λουστούν και να τη μοιράσουν στους, στους παρατρεχάμενους. Βεβαίως. Μπορούμε επίσης να πούμε άλλη μια έκφραση ογδοντήλα. Να την πάρουν την κανονικότητα και να τη βάλουν εκεί που ξέρουν. Πολύ ωραίο. Και όλοι σκεφτόμαστε ένα σημείο. Έτσι. Εντάξει. Λοιπόν, τέλεια. Χαιρετώ. Γεια σου, στράτο. Σοβαρότητα με την ΑΕΚ. Όλα. Θα ασχοληθούμε με αυτό από αύριο εκτενώς. Θεωρώ και κλείνω για μένα ότι σε αυτό το παιχνίδι αποκλειστικά δεν πρέπει να κάνει rotation ο προπονητής, διότι οι παίχτες αυτοί που ήταν και πέρυσι και πρόπερσι έχουν όλα τα κίνητρα να μπουν μέσα και να τους πατήσουν ανεξαρτήτου ψυχολογικού. Και έχουν πάρει και τον αέρα. Είναι και αυτό μια άποψη. Έγινε. Γεια σου, στράτο. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Σας ακούμε. Γεια σας. Γεια σου, Κωστή. Χαμηλώστε λίγο το ραδιόφωνο σας για να μην μικροφωνίζει. Τώρα. Εντάξει, έτσι και έτσι. Πάλι. Ναι. Πάλι. Σας ακούω, σας ακούω όμως. Το όνομά σας? Ο Σκιούπης Νικόλος. Έλα ρε μάγε. Έλα, δεν καλά, δεν με γνώρισες. Δεν σε γνώρισα τώρα, βγήκε σε λίγο πιο φιδωλός στα συναισθήματα. Φιδωλός, τι να πει φιδωλός, εγώ με γράμμα του. Φιδωλός είναι ότι έχεις φιδίσει ο κορμί και ότι είσαι φιδωλός. και ελίσσεσαι. Λοιπόν, έτσι. Νομίζεις ότι νομίζω, είναι εύκολο να ξεριζώσεις το καρκίνωμα του ελληνικού εγωισμού? Όχι βέβαια, ποτέ. Αυτό κάνει ο Ιβάν τα τελευταία χρόνια και ο ΠΑΟΚ. Όπως σου είπα, είμαι ο Σκιούπης Νικόλας, ο Μάγος Χαλάστρας. Τα πάμε αυτά. Παίζεις επανάληψη. Έβριζα τον εαυτό μου. Καλή είναι η αυτοκριτική. Ναι. Μ' άκουσε ο Θεός και μου λέει, γιατί με βρίζεις? Τόσο δυνατά φώναζες. Τον εαυτό μου βρίζω. Τόσο δυνατά φώναζες και έλεγες. Μου λέει και ο Καζατζίδης. Ναι. Τον εαυτό μου βρίζω και τον κόσμο που γνωρίζω. Καζατζίδης. Στελάρας, νομίζω, ναι. Καλή φωνή, έτσι. Είσαι προφήτης, πράγματι, μέγας φιλόσοφος. Τα πήρε στο κρανίο, τα πήρα από κάτω, τα πήρα από πάνω. Από παντού τα παίρνουμε. Από παντού, ναι. Ναι. Είμαι ο Μάγος της Χαλάστρας, Σκιούπης Νικόλας. Τέταρτη φορά που το λέμε. Ο Άγιος. Ο Άγιος. Είμαι και Θεός και Διάβολος. Και ταπεινός. Δύο σε ένα, ναι. Και ταπεινός πάνω απ' όλα, δηλαδή η ταπεινοφροσύνη είναι από τα γνωρίσματα μου. Τώρα έβαλα διπλή τα ρήβα. Αν βάλεις το τραγούδι αυτός ο άνθρωπος αυτός, θα σου δώσω και φέτος το πρωτάθλημα. Δεν μας είπες όμως ποιος είσαι. Ο Μάγος Χαλάστρας και ο Νικόλας. Α, μάλιστα, γιατί είχα μια απορία. Γεια σου, Μάγε! Φιλιά! Τι τραβάω, ρε. Ναι, γεια σας. Καλημέρα σας. Λιποθύμησαν. Άλλοι δύο και τέλος, γιατί πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Ναι! Γεια σας. Γιατί μου έρχεται το γεια σας, γεια σας. Πέσαν όλοι, υποθύμησαν όλοι. Να θυμίσω! Ελάσσο το σέρβι 47-43-12, κορυφαίο συνεργείο στην πόλη, πίσω από το κέντρο υγείας Θέρμης, φανοποιείο, βαφείο, καλύμπρες, τα πάντα. Τμήμα υγραεριοκίνησης, τμήμα ελαστικών, η οικογένεια Χατζοπούλου έχει το κορυφαίο συνεργείο, μάζεψε την Αφάν Κατέ από όλα τα συνοργεία και έχει κάνει το κορυφαίο. Με συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Εκεί θα βρείτε αυτό που θέλετε. 47-43-12 με το 23-10 μπροστά. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Μπαλαρίνα από ζωή, μήπως ήσουν... Χρόνια πολλά. Η Ιωάννα που είσαι γεμάτη με καμπύλες, μας είπαν. Με ματάρες. Κούκλα, θεά. Χρόνια πολλά. Εμείς έτσι ευχόμαστε. Λαϊκά και απλά, άνοιξε το. Χρόνια σου πολλά. Χρόνια σου πολλά. Σήμερα γιορτάζεις, αγάπη μου γλυκά. Χρόνια σου πολλά. Όχι, πες μου, σου έχουν ξαναευχηθεί ποτέ με αυτό? Ποτέ. Ποτέ τον ποτόν ο Κάβα. Η φίλη σου λοιπόν, η Αναστασία, το κορίτσι μας στην κονσόλα. Επειδή σε αγαπάει πολύ, Κωστή, μπορούμε να στείλουμε, λέει, χρόνια πολλά. Λέω, βεβαίως. Είναι και όμορφη, κούκλα. Τίλο, περίγραψέ μου. Καμπύλες, ματάρες και τέτοια. Να ζεις να σε χαίρεται αυτός που σε έχει
αν σε έχει, αν δεν σε έχει αυτός που θα σε έχει, αν σε έχει και δεν σε χαίρεται, κακός το κάνει, τον αφήνεις και φεύγεις, μη δίνεις εκεί που δεν θέλουν να πάρουν, αυτό είναι το τσατσάριο γνωμικό, να το ξέρετε, είναι άχαστο, μην δίνεις εκεί που δεν θέλουν να πάρουν, τζάμπα, χαλιέται και αυτός που του δίνεις, χαλιέσαι και, εκεί που, και εσύ που τα δίνεις και δεν βρίσκεις ανταπόκριση. Αντίο ζωή, Ελένη Χατζιαργύρη, Μάρθα Βούρτσι, Μπεάτα Σιμακοπούλου, στο ρόλο του μικρού λούστρου Βασιλάκης Καέλας. Αποχωρείς, πετάς τη φανέλα, χαιρετάς, φιλιά και πας παρακάτω. Αυτή είναι η συμβουλή ενός μπαρουτοκαπνισμένου. Πάμε στις γραμμές, 2310-287-888, ναι. Γεια σας. Έλα, Κωστή, καλημέρα. Έλα ρε Στελάρα, έλα ρε Σέρες, πού είσαι ρε γαμώτο. Κωστή, ναι. Αυτό τώρα που γίνεται με το Φερέιρα, εγώ πιστεύω η διοίκηση ξέρει τι πρέπει να κάνει. Αν τους έχει κάνει κλικ και θέλουν και πιστεύουν στο ότι έχουν κάνει την πιο εύστοχη, τη σωστή επιλογή και μέσα από τη δουλειά του θα πετύχει τα αποτελέσματα, θα τον κρατήσουν. Ναι. Αν μία στο εκατομμύριο ήταν στο μυαλό του κύριου Σαββίδη να τον απομακρύνει τον Φερέιρα και ήταν πρόβλημα για αποζημίωση, μπορεί να είναι και μία καλή περίπτωση να πάρεις και λεφτά και να ρίξεις και ένα πρόβλημα. Αυτό το ξέρει ο ιδιοκτήτης. Εγώ είμαι της άποψης ότι πρέπει να καθίσει και να δουλέψει και όταν γυρίσουν και όλοι οι παίκτες να δείξει τι μπορεί να δείξει την ομάδα. Γιατί έχει δείξει κάποια καλά πράγματα, ειδικά με το παιχνίδι με τον Άγιαξ και άλλα στοιχεία. Εντάξει, απλά πρέπει να βελτιωθεί και άλλο μέσα από την ομάδα. Κοίταξε. Πολύ, πολύ απλά είναι τα πράγματα. Είπαμε, εμείς δεν τον δίνουμε. Είμαστε σοβαρός σύλλογος, είμαστε τεράστια ομάδα. Όταν έρχεται να σου πάρει ο άλλος τον προπονητή και λέει πληρώνω, ούτε ανάγκη έχουμε τα χρήματα. Έτσι. Δηλαδή, ναι, μεν financial fair play, αλλά όχι. Αυτή είναι το ένα δεδομένο. Ότι εμείς δεν είπαμε ναι. Σωστά. Σωστά. Τι γίνεται όμως αν έρθει ο ίδιος ο προπονητής και σου πει, ξέρεις, εγώ και εκεί το όνειρο. Εκεί ξέρεις τι κάνεις. Ευχαριστώ πολύ. Να τη πόρτα. Παρακαλετώ μου μπίμπιπ. Ξινό, εκεί σε καμία περίπτωση δεν τον κρατάς με το ζόρι. Πάνε περίπατο και τα συμβόλαια και όλα. Αν δεν θέλει να είναι εδώ, αν το μυαλό του, αν πει ναι, βαριά την καρδία και το μυαλό του είναι στην Πορτογαλία και στην ευκαιρία που θα είχε σε μία από τις τρεις μεγάλες, τότε και να μείνει δεν θα μακροημερεύσει. Το μυαλό του θα συμφωνούμε είναι σε αυτό. Ότι ναι, λέμε όχι εμείς, έτσι πρέπει να κάνω. Σεπτέμβριου να έχει το άσομο αγορά στον προπονητή, λέω όχι. Όσα και να τα λεφτά. Αλλά αν αυτός μου κλαφτεί και πει να άσε με και τέτοια, τον δίνεις. Γεια σας. Πας, εξασφαλίζεις το μεγαλύτερο αντίτιμο, αν είναι εφικτό, τη ρήτρα την ίδια και λες αντε. Και μετά, okay. Γιατί και να μείνει. Εννοείται, με το ζόρι σε αυτή τη ζωή, φίλε, δεν γίνεται έτσι. Τίποτα. Και για την Κυριακή έχουμε πάρα πολλές λύσεις, φίλε, και για το δεξί άκρο. Είτε ο Ροντρίγκο, είτε και ο Λιμιός μπορεί να την παίξει τη θέση που παίζει και πάρα πολύ άμυνα. Αυτό. Και θα έχει και προωθήσεις. Και μπροστά στα άκρα έχεις ακόμα περισσότερες επιλογές. Έτσι. Και με ταχύτητα και με σούτ. Δώσε ευκαιρίες και σε άλλους που είναι έτοιμοι. Να δούμε λίγο Στόχ, να δούμε λίγο Λάμπρου. Βάλ τους μέσα. Βάλ τον Μπίσε στο 10. Ο Μπίσε στο 10 θα σε δικαιώσει. Δεν θα τον ξαναβγάλεις από εκεί όταν τον βάλεις. Έτσι. Του το λέμε με αγάπη. Δεν είναι επιταγή, δεν είναι προσταγή. Δεν είναι διαταγή στον προπονητή. Κωστή, εχθές έβλεπα που έπαιζε στο κέντρο της. Που έπαιζε δεκάρι με τον Άγιαξ στην παλιά που έβγαλε στο Γιαννούλη αριστερά και ο Γιαννούλη στην ασίστ του στο Τσούμπα. Δηλαδή το μοιράζει τόσο ωραία το παιχνίδι, ρε φίλε. Καθόμαστε και έβλεπα, ξέρεις, χαλαρό στο βράδυ και έβλεπα στιγμιότυπα. Δηλαδή το μοιράζει τόσο ωραία το παιχνίδι. Τι να ξεχάσω την ασίστ που είχε βγάλει μέσα στον Ατρόμι το αλλού και του είχε βγάλει. Μην το συζητά. Εγώ εμένα είναι καψούρα μου, το ξέρει. Αν και μετά τον Άγιαξ είναι πάρα πολύ πεσμένο. Και διαφωνώ ότι γι' αυτό φταίει μόνο η θέση, γιατί θυμίζω ότι πέρσι έκανε τρομερά παιχνίδια αριστερά ο Μπίσε. Έκανε τρομερά παιχνίδια σαν απλά αριστερό έξω. Του ταιριάζει ακόμα εκεί είναι, φίλε, εκεί είναι τα μάμι θέση, αδερφέ. Φαίνεται ότι ο άνθρωπος νιώθει ότι εκεί είναι η θέση του. Το έτσι. Μοιράζει το παιχνίδι πάρα πολύ ωραία. Τι να πω, ψάχνετε ακόμα σε κάποια πράγματα. Θυμίζω ότι ο Λουτσέσκου για να πάρει μπρος η ομάδα έπρεπε να τραυματιστεί ο Καντουρί με τον οποίο είχε αιμονή. Τραυματίστηκε στην Ξάνθη, μπήκε ο Πέλκα στο 10 και μετά πήραμε μπρος. Το θυμάστε, ναι. Το θυμάστε ναι, στο 14, ναι. Λοιπόν, μακάρι, δεν θέλουμε να τραυματίζεται κανένας, okay. Αλλά μακάρι αυτός ο τραυματισμός του Πέλκα τώρα να φέρει τον Μπίσε στο 10 και να αλλάξει πρόσωπο η όλη ομάδα. Μακάρι ο Πασχαλάκης να βρει τον περσινό του εαυτό γιατί φέτος είναι άλλος. Δεν ξέρω αν αυτό θα γίνει στον πάγκο ή αν έφτασε η στιγμή.
να τον αλλάξει ή αν θα επιμείνει σε αυτόν και θα τον ξαναβάλει. Δεν τα ξέρω αυτά. Και να τελειώσω έτσι, εγώ πιστεύω ότι το Ζαμπά τον έβαλε. Τον έβαλε center for λόγω της ταχύτητας, μπας και μπερδέψει τα στόπερ. Αλλά αφού βλέπεις ότι δεν σε βγαίνει αυτό, άλλαξε τον. Όχι, δεν τον έβαλε center for, τον έβαλε δεκάρι. Ναι, δεκάρι, όχι δεκάρι, λέω στα στόπερ. Δεκάρι στα στόπερ να προωθείται σαν δεύτερος επιθετικός για να μπερδέψει τα στόπερ με την ταχύτητά του να κάνει κάποια δίδυση. Βλέπεις, δεν σε βγαίνει το παιχνίδι, άλλαξε τον από εκεί. Άλλαξε το θες. Ακριβώς, ακριβώς. Έτσι, ναι, ναι. Έτσι. Αυτά φίλοι Κωστή, λέμε. Να σε καλά. 2310-287-888 διαβάζω το μήνυμα του Τριαντάφυλλου από τη Ρωμανία, από τον Μπάγια Μάρε. Μήπως πριν λίγο καιρό στη συμφωνία Ολυμπιακού Sporting Λισαβόνας να πληρώσει τελικά μία ρήτρα 7 εκατομμυρίων ευρώ για να φύγουν από τα δικαστήρια που τον τραβούσαν οι Πορτογάλοι για κλοπή του Ποντέντσε και ζητούσαν πολλά εκατομμύρια να τα έδωσε ο Γαύρος με τον όρο «Πάρτε τον Φερέιρα από τον ΠΑΟΚ αφού ξεκινήσει το πρωτάθλημα». Λέω εγώ τώρα, γιατί απλά δεν υπάρχει τίποτα Κωστή μου που να μην είναι ικανοί να κάνουν με κάθε τρόπο ώστε να πάρουν το φετινό. Αν όχι και φέτος έχει φάπες μετά από τα καλά παιδιά τους. Να διαφωνήσω μαζί σου. Ας πάρουμε το δεδομένο. Για όλα είναι ικανοί. Για αυτά που φανταζόμαστε και για αυτά που δεν φανταζόμαστε. Εμένα και πείτε με φαντασιόπληκτο. Πείτε με συνωμοσιολόγο, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Δεν μου βγάζεις από το μυαλό ότι αυτό το νταραβέρι που ξεκίνησε με την Αραβία, ότι αυτά τα συγκοινωνούν τα δοχεία με τους Άραβες, ότι αυτός ο διάβλος μεταγραφικής επικοινωνίας που ήρθαν να πάρουν τον Μπρίγιοβιτς και τον πήραν, που ήρθαν να πάρουν τον Λουτσέσκου και τον πήραν, που ήρθαν να πάρουν τον Βαρέλα και τον πήραν, ο Βαρέλα είχε φύγει. Αν δεν κλαίγαν με μαύρο δάκρυ τα παιδιά του 10 μέρες να έχουν πριστεί τα μάτια από το κλάμα και αν τα παιδιά του είχαν κόψει την καλημέρα, δεν του είχαν κόψει την καλημέρα, δεν υπήρχε περίπτωση να μείνει. Αν και με τις εμφανίσεις του υπάρχει πλέον αρκετός κόσμος που λέει ότι τελικά δεν πρέπει να τον κρατάς τον άλλο με το ζόρι άμα δεν θέλει να μείνει. Και ας τον να πάει στην ευχή του Θεού. Μέχρι στιγμής ο Βαρέλα είναι άλλος. Είναι άλλο, δεν έχει καμία σχέση με αυτόν τον άνθρωπο πέρσι πετάγανε φλόγες στα μάτια του. Μήπως έχει μετανιώσει, μήπως νιώθει ότι, τι, ότι μας έκανε χάρη. Σύντομα θα μπει να παίξει άλλος. Ναι, πραγματικά εκτιμούμε αυτά τα παιδιά για αυτό που έκαναν και τους ευγνωμονούμε παντοτινά για αυτό που έκαναν πέρσι. Το ΑΕΤ το πρωτάθλημα, η ιστορία έχει γράψει, δεν αλλάζει. Αλλά με αυτό δεν θα έχουν αιώνια ασυλία αν είναι ντεφορμέ και κάνουν λάθη. Κάπου τελειώνει αυτό. Δεν ξύνουμε τίποτα από το μύθο τους. Δεν προσπαθούμε καθόλου να ξεβάψουμε κάτι από τη χρυσόσκονη των δύο συνεχόμενων ντάμπλ. Όμως πρέπει και οι ίδιοι, ο ίδιος δεν το ξέρει. Έκανε δήλωση στη διακοπή. Ότι πρέπει να γυρίσω και να είμαι αυτός που πρέπει και τα λοιπά και να δείξω. Δείξε. Και λέω, θα δούμε τι θα γίνει και πού τελειώνει η γραμμή. Η γραμμή στην οποία έχει βάλει ο τωρινός προπονητής, η γραμμή των ευκαιριών που δίνει μέσα από τα παιχνίδια, τα συνεχόμενα μάτς, να φορμαριστούν οι ντεφορμέ παίχτες. Είτε λέγεται Πασχαλάκης, είτε λέγεται Ζαμπά, είτε λέγεται Βαρέλα, είτε λέγεται οπωσδήποτε αλλιώς. Για πολλούς η γραμμή αυτή τελείωσε στο μάτς με τον Σεμπολίτη. Και τώρα θα αλλάξει πράγματα στο ΟΑΚΑ. Για άλλους δεν είναι η κατάλληλη στιγμή. Τους λέει αυτοί έχουν πάρει τον αέρα, αυτοί πήραν τον αέρα μέσα εκεί πέρα, ξέρουν τι πρέπει να κάνουν και αυτούς θα εμπιστευτείς. Οκ, αυτός αποφασίζει. Πάμε γραμμές, πάμε, καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Σε εσάς μιλάμε. Ναι. Πέσαμε, πέσαν όλοι μαζί. Πέσανε. 2310-287-888 πέσαμε. Θα τις ξανασηκώσουμε τις γραμμές. Αυτή λοιπόν είναι τώρα η πραγματικότητα. Εγώ λέω σήμερα Τετάρτη και δεν έχουμε ασχοληθεί σχεδόν καθόλου με το μάτς με την ΑΕΧ. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο μάτς. Αυτός ο οποίος τρεις φορές τον έχει κάνει πελάτη και σε φωνάζει μπαμπά, θέλει τώρα να πάρει το αίμα του πίσω. Είναι πληγωμένος εγωισμός. Και νόμιζαν ότι αυτό θα γίνει στο δεύτερο τελικό φάπα. Στο τρίτο τελικό ξανά φάπα. Μιλάμε πλέον, δεν ήταν
μία αρπαχτή, ένα one night stand, ήταν σχέση. Τα φτιάξαμε. Τους πήγαμε να γνωρίσουν τους γονείς. Τώρα λοιπόν αυτοί, εκμεταλλευόμενοι και το ότι εμείς ακόμα δεν έχουμε βρει τα πατήματά μας και δεν είμαστε η ομάδα η περσινή, έχουν βγάλει γλώσσα, έχουν ξετσουτσουνήσει και μιλάνε με μια σιγουριά για γκολ και αυτά. Και... εντάξει, ελάτε. Εμείς τι θα κάνουμε. Πάμε στις γραμμές τώρα, ξανασηκώσαμε το κέντρο. Ναι! Ναι, καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί, καλώς τον. Έλα, πέσαμε πριν. Έλα, βρε μαυράσπι Στουτγκάρδι. Σ' ακούμε κάθε μέρα. Καλώς στο Στουτγκάρτ. Τι γίνεται, έλα. Το όνομά σου. Καλά, καλά, Κωστή. Χρήστος. Γεια σου, ρε Χριστάρα. Κωστή. Πόσα χρόνια είσαι στη Στουτγκάρδι. Από το 88, όταν απολύθηκα. 88, πω, φίλε, είσαι πολύ παλιός. Ναι. Πολύ παλιός. Μάλιστα. Σε ακούω λοιπόν, Χρήστο. Σε ακούω. Λοιπόν, πάω κάρα μια ζωή. Εδώ και πάρα. Στα τελευταία χρόνια που μπήκε στη ζωή μου στο TV, το ΠΑΟΚ TV, ναι. το βλέπω 2-3 χρόνια, αλλά είμαι αυτός που έγινε και συνδρομητής με 70 ευρώ. Μπράβο. Πηγαίνω και τα φιλαράκια μου. Μπράβο. Ναι. Και έτσι ναι. Έχεις τον ΠΑΟΚ ναι. Μέσα στο σπίτι σου όποια στιγμή θέλεις. Όπου αυτό ακριβώς μέσα στην οικογένειά μου, Κωστή μου. Ναι. Και όσο μπορούμε κάθε καλοκαίρι που κατεβαίνουμε και σε άλλες αγώνες να τα ακούμε, πάμε τον βλέπουμε και το στηρίζουμε όσο μπορούμε. Βέβαια. Είναι μέρος καθημερινότητας, είναι οικογένεια. Έτσι. Ο ΠΑΟΚ. Αυτό ακριβώς, Κωστή μου. Και όπως λες εσύ, να στηρίζουμε την ομάδα, δεν χρειάζεται να σχολιάζουμε τίποτα, ο προπονητής ξέρει. Έτσι, γιατί να σχολιάζουμε, βεβαίως, να μην ισοπεδώνουμε. Και το σχόλιο και η κριτική είναι πολύ, πολύ θεμητή και απαραίτητη. Έτσι, δεν ξέρω αν έχεις παιδιά, αν έχεις οικογένεια. Το παιδί σου το μαλώνεις, στενοχωριέσαι που το μαλώνεις, αλλά άμα δεις ότι κάνει κάτι στραβά, πας και του το λες. Γιατί θες το καλό του, γιατί νοιάζεσαι. Με αυτό τον τρόπο προσεγγίζουμε τον ΠΑΟΚ όταν βλέπουμε κάτι στραβό. Έτσι. Σωστά, Κωστή μου, έχω δύο παιδιά, ο γιος μου είναι 18, παοκάρα πάνω απ' όλα, η κόρη μου είναι πιο τρελαμένη από μένα. Έτσι, ε! Ένα-ένα ζωγράφισες και εσύ καλλιτέχνης, έτσι, αγόρι κορίτσι. Τεμπεσίρι δούλεψε ο καλλιτέχνης. Έτσι, υγεία να έχουμε. Λοιπόν, Κωστή μου, έτσι όπως είναι, γιατί τώρα το έχει ανάγκη η ομάδα μας, ένα παραπάνω τη στηρίξουμε. Εντάξει, απλώς περνάει έτσι μια ψηλή κρυσούλα, να το έλεγα, έτσι. Και από εκεί και πέρα θα πάνε όλα καλά. Θα πάνε όλα καλά, γιατί εντάξει, αναβοκατεβάσματα είχαμε και πέρυσι. Βεβαίως, είχαμε στην κάτι ψηλά. Και στην αρχή, ναι, έτσι. Αλήθεια πάνω λες. Πάνω απ' όλα στηρίζουμε και αγαπάμε. Αλήθεια, αλήθεια έτσι. Λες. Όλοι μαζί να στηρίξουμε, εντάξει. Λοιπόν, να είσαι καλά. Για το ραδιοφωνικό σταθμό σας ακούμε κάθε πρωί, έτσι, τα λες μια χαρά. Χαίρομαι, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Άντε με την νίκη. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Φιλιά. Πάμε τελευταία γραμμή. Καλημέρα σας, ναι. Ναι, καλημέρα. Καλώς τον Αμπαλάτσουε. Ζούμου σου, Κωστή μου. Χαμήλωσε ραδιοφωνούμπα για να μην κάνουμε έκο και άλλα βενζινάδικα. Ένα μεγάλο ζούμου σου. Καλώς το παιδί. Ζούμου σου, αδερφέ. Παντού. Και ας μας πληγώνουν οι ίδιοι μας οι αδερφοί, φίλε Κωστή. Ναι, άστα να πάνε. Τι να σου πρωτοπώ τώρα. Τέλος πάντων, το θέμα είναι με την ΑΕΚ. Θα τη φάμε σαν ένα κοτόπουλο που παίρνουμε από τον ΑΒ, αυτό το ζουμερό, το ωραίο να πούμε που έχει. Έχει χορηγία από τον Βασιλόπουλο, ναι. ΑΒ. Θα λύσουμε. Έτσι πρέπει να είναι η ψυχολογία μας και των φιλάθλων και των παιχτών. Να μην λέμε βλακείες, να μην φοβόμαστε τίποτα και. Δεν μας πέφτει με τίποτα, αδερφέ. Ακριβώς. Και δεν θέλουμε να αλλάζουμε τους προπονητές σαν γραβάτες όλη την ώρα. Εννοείται. Μέσα σε ένα χρόνο. Γι' αυτό η απάντηση είναι όχι. Γι' αυτό η απάντηση είναι. Να δούμε, ρε παιδί, να πούμε να κάθεται μια χρονιά, αλλά πούμε. Μέσα στη χρονιά είχε 10 αγώνες, πήρε τους 5, πήρε τους 7. Ή έχασε τους 7. Ή έχασε τους 8. Άμα έχασε τους 8, δρόμο. Έτσι δεν είναι. Σωστά μιλάς. Σωστά μιλάς. Και γενικότερα να μην υπάρχει τόσο μένος και μίσος στα παιδιά τριγύρω μας, θέλω να πω. Άξι. Τόσο μένος και μίσος για το... Okay. Που είναι ο άλλος κάτι άλλο από σένα, ρε φίλε. Άξι. Τι να κάνουμε. Είπαμε. Γιατί πρέπει να τον μισείς τόσο πολύ. Okay. Επειδή είναι κάτι υπάρχει άλλο που σένα. Υπάρχει ζήλια, φίλε. Όταν πετυχαίνεις, όταν υπάρχουν φτάνεις, όταν φτάνεις τόσο ψηλά... Όταν γίνεσαι δύο φορές νταμπλούχος... Και όντως έχουμε έπαρση. Αυτό που μας λένε και μας κατηγορούν οι άλλοι. Διαφωνώ έχουμε. Εγώ. Διαφωνώ. Νομίζουμε ότι είμαστε περπατάμε σαν φουσκωτή στον δρόμο. Διαφωνώ. Μια πολύ μικρή μερίδα ανθρώπων. Α, για αυτή τη μικρή μερίδα εγώ το λέω. Ναι, ναι. Όχι όμως να λέμε γενικά. Όμως γενικά διαφωνώ ότι έχει έπαρση ο κόσμος του ΠΑΟΚ.
Έτσι, το ότι χάρηκα με αυτό που έγινε, το ότι πραγματικά γέμισε η ψυχή μας με τα δύο double, ότι πανηγυρίσαμε, αυτό έλειπε να μην πανηγυρίσουμε κιόλας. Αλλά έπαρση δεν είδα. Εκτός από ελάχιστους που νομίζανε πάμε να ρίξουμε 5 γκολ στον Άγιαξ, πάμε να ρίχνουμε πεντάρες στο πρωτάθλημα. Αυτά είναι λάθος. Τα έλεγα κάθε μέρα. Έλεγα όχι έπαρση, όχι αλαζονία. Αλλά δεν θεωρώ ότι. Θα με βάλει στην κλήρωση. Να σε βάλω. Να μην πω τα πιο άσε, γιατί άμα ανοίξω το στόμα μου. Πες μου τα τρία τελευταία ψηφία. Του κινητό. Ναι. 064. 064. Έγινε! Φιλιά! Φιλιά! Λοιπόν, κλείνουμε. Σας διαβάζω, αυτό είναι τώρα. Τι γράφουν οι Πορτογάλοι. Η Οζόγο, μιλάμε τώρα για εκατομμύρια ανθρώπων που διαβάζουν αυτές τις εφημερίδες διαδικτυακά και έτσι, τον γραπτό τύπο, τις εφημερίδες. Η Οζόγο θεωρεί πρώτο στόχο τη Sporting τον Αμπέλ Φερέιρα και γράφει: ο ΠΑΟΚ απέρριψε την πρώτη πρόταση των λιονταριών. Και προσθέτει, η εύθραυστη κατάσταση που επικρατεί στην ομάδα μπορεί όμως να βοηθήσει στο να προχωρήσει η περίπτωσή του. Η Record από τη μεριά της παρουσιάζει τα 4 ονόματα στη λίστα της Sporting. Αυτά πρωτοσέλιδα, έτσι. Ανάμεσα λοιπόν στα ονόματα του Αμπέλ Φερέιρα, Πέδρο Μαρτίν του Ολυμπιακού, τα άλλα δύο είναι Κίκε Σετιέν και Σίλβας Λίβρε. Τέλος, η Αμπόλα επίσης, μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες. Έχει ένας ακόμα, περιμένει. Βγάλ τον άνθρωπο, βγάλ τον, έλα, μην τον αφήσουμε. Ναι! Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Κάθομαι και σ' ακούω και αναρωτιέμαι. Double πότε πήρε. Double πότε πήρα και πέρσι. Δύο double. Δύο double. Και πέρσι και πρόπερσι. Έχεις αντίρρηση. Πέρσι μόνο ρε φίλε. Και πέρσι. Η ιστορία που έγραψε πέρσι. Και πέρσι. Θα το παραδεχτούμε πέρσι. Και πρόπερσι μέσα στον αγωνιστικό χώρο θα μάθεις να το λες. Μες στον αγωνιστικό χώρο, μες στον αγωνιστικό χώρο, θέλεις στα χαρτιά, στα χαρτιά θέλεις, στα χαρτιά φίλε, εγώ πήρα δύο double, γεια σου, ευχαριστώ πολύ, άσε προπαγανδίσμα, θα αρχίσεις να μου πεις, κόφτον, άντε, βγήκες τώρα στο παρένα να μου πεις, δύο double, όπως το είπες μόνος σου το είπες, στα χαρτιά φίλε, μόνος σου το είπες, την αλήθεια την είπες μόνος σου, στα χαρτιά λοιπόν, είναι πρωτάθλημα της ΑΕΚ, σε ενοχλεί, σε πειράζει. Σε τσούζι που το λέμε, δύο double μέσα στον αγωνιστικό χώρο πήρα αυτός ο ΠΑΟΚ. Θα σας το λέμε μέχρι ο ήλιος να δύσει από την Ανατολή. Και δεν αλλάζει. Θα μου πεις ότι προπαγανδίζω. Λοιπόν, κι άλλος είναι. Πρέπει να φύγουμε. Διαβάζω τέλος, η Αμπόλα γράφει, ο Πόντες αποχωρεί από τον πάγκο του Sporting. Η δίκη του συλλόγου έχει ξεκινήσει επαφές με τον Αμπέλ Φερέιρα. Ωστόσο στη λίστα υπάρχουν και άλλες επιλογές. Δύο double! Θα σας το λέμε, σας αρέσει, δεν σας αρέσει. Μόνο σου όσο πρόλαβες να μιλήσεις, σιγά μη σ' αφήσω να κάνεις το διάγγελμά σου, πάρε αύριο να μιλήσουμε με επιχειρήματα. Μόνο σου το είπες, στα χαρτιά. Τα χαρτιά λοιπόν, χάρτινο, γι' αυτό ήταν χάρτινο αυτό το πρωτάθλημα. Σας φιλώ γλυκά στη μούρη, συγχύστηκα, φεύγω. Γεια σας.